Μέσα στα, την οποία ειρωνεύτηκες. Κατάλαβες. Μην εδώ, μην πέσεις. Την οποία ειρωνεύτηκες. Βάλτο. Βάλτο. Κόψτο και βάλτο. Έλα. Βάλτο. Αυτό είχα και εγώ αυτή τη σκέψη. Να παίζει και σήμερα και αύριο μόνο αυτό. Μόνο αυτό, τίποτα. Ωραία, έχει, ωραία. Έχει ένα compilation του Πέτρου Γαϊτάνου κανένα μισάωρο. Ωραία, αυτό θα παίζει όλο. Θα βαράει αυτό μέχρι τις 12. Ωραία. Ωραία. Το πάρει τους Κασιανίδες απόψε. Μεγάλη χάρη της. Εντάξει. Λες, τι έχει γίνει ρε φίλε με αυτές τις διαφημίσεις πλέον, γιατί παίζουν παντού. Προχθές μου πέτυχε διαφήμιση σε βιντεάκι στο Twitter. Και ακούω κάτι και κοιτάω καμιά άλλη σελίδα. Λέω ρε, εσύ δεν είναι από εδώ, κοίτα από το βιντεάκι αυτό. Είναι το γνωστό και ως επιθετικό marketing. Πραγματικά. Εδώ είμαστε. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Δεν λέμε ακόμα κάτι εβδομάδα. Άλλο πέρα από χρόνια πολλά και τέτοια. Τι χρόνια πολλά. Ούτε χρόνια πολλά λέμε ακόμα. Τι χρόνια πολλά, Νίκο. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Ναι. Είναι όπως λέμε καλή εβδομάδα. Κλίμα κατάνοιξης. Εβδομάδα των παθών, όπως λέει σωστά ο Βασίλης Καβαδίας που είναι στην ρύθμιση του ήχου. Και έζη μουσικές επιλογές. Γιατί δεν παίζουμε, γιατί δεν βλέπουμε εδώ πέρα τέτοιο, τι είναι αυτό, γιατί δεν έχει ισόδυνα Ζαρέτ, τι γίνεται. Από αύριο αρχίζει. Σκάνδαλο. Θα τα αφήσω εδώ τότε στο κανάλι του Προέδρου. Θα βάλουμε γιατί βλέπω ότι έχει ο ιός του Θεού. Βεβαίως θα βάλουμε να δούμε. Και είναι βλασφημία θεωρώ να παίζουν μεγάλη εβδομάδα μπάσκετ και ποδόσφαιρα. Βασίλη, δεν είναι. Βλέπετε τι κάνετε τώρα. Οκ. Okay. Βλέπετε τι κάνετε. Πρόσεξε τώρα τι κάνετε, εσείς οι δύο, έτσι. Τι κάνω εμείς οι δύο. Εγώ παίρνω μια θέση. Όσον ναι. αφορά το πιστεύω μου, λέω ότι μεγάλη εβδομάδα νηστεύω. Μπράβο. Άλλοι νηστεύουν 40 μέρες. Δικαίωμά σου. Ο δασκαλάκης, ο αδελφός σου. Δεν πας να τον ειρωνευτείς όμως που νηστεύει 40 μέρες. Έχω εδώ καιρό. Το Σότο. Έχω εδώ καιρό. Η πρώτη διαφήμιση. Τι λέει, ο Σωτήρης, άκου να δεις λίγο. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ούτε τη μεγάλη εβδομάδα επειδή το νιώθω, ούτε δεν τρώω κρέας, ούτε τίποτα. Τι? 40 μέρες ο ναι. άνθρωπος ασκητεύει κανονικά. Γίνεται ασκητής. Τα σταματάει όλα. Εγώ γίνομαι ασκητής μια εβδομάδα. Τη μεγάλη εβδομάδα. Και, και έτσι νιώθω. Νίκο. Και το πιστεύω μου. Είναι ρε φίλε. Είσαι ένα θεό πατέρα παντοκράτορα. Η πλειοψηφία, πλειοψηφία νηστεύει τη μεγάλη εβδομάδα. Ναι, επειδή πρέπει. Τι? Το μυαλό τους. Επειδή όχι, πρέπει. Όχι, όχι, όχι. Γιατί α. Πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει. Δεν ξέρω. Φίλε. Στη ναι. θρησκεία, αυτό που λέω. Και αυτό παίζει ρόλο, ρε Καβάδια. Εντάξει. Στη θρησκεία δεν υπάρχει πρέπει. Στη θρησκεία υπάρχει το θέλω. Έτσι είναι, Νίκο. Και στη ζωή θεωρώ εγώ. Εντάξει. Και η εκκλησία, όπως είπα σωστά νωρίτερα στο Βασίλη έξω. Σωστά όπως είπα. Και γελάσατε ειρωνικά και οι δύο. Από τον Αμβρόσιο μου φέρνω εδώ πέρα δίπλα. Ρηχοί άνθρωποι, την εκκλησία. Ναι. Την κουβαλάμε μέσα μας. Η εκκλησία δεν είναι το κτίσμα. Αδελφός Αμβρόσιος έχει πάρει τώρα. Εντάξει. Έχει να φύγει το μουσί σιγά σιγά και είναι στα πρώτα δύο χρόνια πρέπει να περάσει για να πει στο μοναστήρι κάτι τέτοιο. Τα έχω ψάξει εγώ να ξέρει. Θα μου γυρίσει το μάτι και θα φύγω σε ένα μοναστήρι. Τα έχουμε διαβάσει εδώ στο μοναστήρι. Δεν θυμάσαι. Πού είχα σε ποιο νησί θα πηγαίναμε. Χοζοβιώτησα να μπορώ. Χοζοβιώτησα να μπορώ. Εντάξει. Σε εκείνο το μοναστήρι που σκαμμένο μέσα στο βράχο. Και από κάτω έχει όλο το Αιγαίο. All inclusive. Όλα μέσα τα comfort. Αλλά εσείς, πρόσεξε, εσείς και οι δύο είστε άθεοι. Ρε φίλε, γιατί χαρακτηρίζεις. Όχι, δηλαδή, δεν έχει να κάνει να είμαστε άθεοι. Όχι. Ρε, Νίκο, ο καθένας πιστεύει όπως αυτό... θέλει. Δεν είναι. Γιατί... Ναι, εγώ ήρθα και συρρονεύτηκα 10 ώρα το βράδυ. Μα δεν ειρωνεύτηκα, ρε. Μα ειρωνεύεσαι τόση ώρα έξω. Τι ειρωνεύεσαι και εδώ! Είδα την ευλασιμία την ώρα που παίζει ο Τρομπάτος Χατζηγιάννης να παίζει και Ρεάλ Παναθηναϊκό. Αυτό δεν είναι ειρωνία. Όχι, καθόλου. Εγώ ήρθα να ειρωνευτώ εσένα και το τι πιστεύεις και το τι δεν πιστεύεις. Όχι, ρε φίλε. Μα ούτε εγώ ειρωνεύομαι. Δεν ειρωνεύτηκα. Πάρε τον άνθιμο! Δεν ειρωνεύτηκα. Αδελφέ. Πάρε τον άνθιμο! Αδελφέ, εφημέριε. Αμβρόσιο. Καραγκιόζεις, ρε! Καραγκιόζεις, ρε το παιδί! Ειρωνεύεται, συνεχίζεται, ειρωνεύεται. Εντάξει. Ο καθένας όπως νιώθει. Θες να συμφωνήσουμε σε κάτι ότι μεγαλώνοντας. Καταλαβαίνουμε ότι το Πάσχα είναι καλύτερες γιορτές από τα Χριστούγεννα. Ειδικά φέτος όπως κάθεται με καπάκι πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά, ναι. Έχει φέτος είναι ιδανικό το Πάσχα. Αυτή η τρίτη είναι κακή. Φέτος είναι ιδανικό το Πάσχα. Αλλά... Έλα, ρε φίλε, ποια τρίτη τώρα την άλλη εβδομάδα τώρα, σιγά τώρα εδώ πέρα, εντάξει. Δηλαδή θα έρθουμε τώρα. Μόνο θα κάνει μια κομπή τώρα. Τι περίμενε, περίμενε, περίμενε. Θα έρθει και τα απόγευμα, θα έρθει να κάνει μια κομπή το βράδυ. Τι θα κάνω, τι θα κάνω. Θα είσαι εδώ. Θα είσαι εδώ. Δεν θα πας πουθενά. Έχω απ' όλα, ρε φίλε, τέτοιο καθισκιό. Δηλαδή, μην με ρημάζεις. Όχι. Θα έρθεις εδώ το απόγευμα. Ήταν να μην έρθω το μεταξύ το απόγευμα. Αλλά ο άλλος λέει, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε... Ότι έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα, θα έρθω. Μου τυχε κάθε... Και λέει χθες, δεν θα έρθω. Του λέω, γιατί δεν θα έρθεις, θα άλλαξα γνώμη. Α, οκ. Ωραία, του λέω, δεν θα έρθω ούτε εγώ. Δεν γίνεται, λέει, να λείπουμε και δύο. Αφού θα είσαι εδώ, ρε φίλε, κατάλαβες. Ποια τρίτη τώρα, μέχρι την άλλη, την άλλη εβδομάδα, ποιο ήπιο πεθαίνει, φίλε. Θα έχει γίνει Κυριακή του Πάσχα, θα πλακωθούμε. Δευτέρα του Πάσχα, δεύτερη μέρα μετά τα. Άκου το Μοσκοβίτη. Τα Κυριακάτικα, πώ θα γίνει. Άκου το Μοσκοβίτη. Πολλά πράγματα έχουμε να κάνουμε. Ναι, Τετάρτη ναι. μετά ξανά κόντρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται. Πρέπει την Τρίτη να κάνουμε λίγο αποσύνωση. Την Τετάρτη δεν είναι αργία, είναι απεργία. Συμφωνώ. Μα πρώτα θα πάμε στην πορεία και μετά θα πάμε να κάνουμε ό,τι να κάνουμε. Η απεργία είναι σωστή, όπω γίνεται.
είναι να βρίσκεις το χώρο εργασίας σου, αλλά να μην δουλεύεις. Να... Αυτό, ρε φίλε, είναι, πώς το λένε, επίσκηση εργασίας, όχι απεργία. Απεργία λέγεται και επίσκηση εργασίας. Θα βγουν στον δρόμο, γλυκό. Εντάξει, δεν μπορεί, θα βγουν όλοι, θα βγουν κάποιοι. Αυτή είναι η απεργία. Ένα γρανάζι δεν γυρνά. Απεργία είναι να είσαι στον χώρο τη δουλειά σου, αλλά μην δουλεύεις. Νίκο, αυτό για το οποίο μιλάς τώρα είναι σε 8 μέρες από σήμερα, φίλε. Είναι πολύ μακριά. Εντάξει. Μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο. Σίγουρα, αλλά επειδή το ανέφερες. Α πούμε, κοίταξε να λουφάξω κάτι. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ το όλο σκηνικό, γιατί α πούμε την Πέμπτη θα πάμε στη Σταύρωση και δεν θα κάνουμε κομπή. Δεν θα πάμε. Θα πάμε. Κάτσε λίγο. Την Πέμπτη είναι που πάμε. Δεν περνάμε από κάτω την Πέμπτη. Την Παρασκευή είναι. Την Παρασκευή είναι, αγαπητό. Αυτή την Πέμπτη. Λοιπόν. Την Πέμπτη πα. Την Πέμπτη πα πριν δύσει ο ήλιο. Πριν δύσει ο ήλιο. Όχι. Όχι, ναι, πριν δύσει ο ήλιος, ναι. Μόλις δει ο ήλιος γίνεται η Σταύρωση. Ναι. Κάνει, γίνεται εκεί πέρα περιφορά στο Σταύρο μέσα στην εκκλησία. Τον βάζουν εκεί μπροστά στο ιερό και πας και φυλάς. Φυλάω! Ναι. Εκεί που μου φορείς και όλοι οι άλλοι. Ωρε φίλε. Και φεύγεις. Ωρε φίλε, και φεύγεις με. Αυτό το πράγμα που λέει τώρα πέρα την πλάκα, το έχω σκεφτεί εγώ όταν κοινωνά στην. Άλλη κοινωνία. Μεγάλη Πέμπτη. Άλλη μεγάλο Σάββατο. Όλοι δηλαδή από ένα-δύο κουτάλια. Ευλογία παίρνεις. Αυτό τώρα που κάνεις, όμως είναι ηρωνία. Καθόλου, ρε φίλε. Ρενικό. Έχεις κολλήσει ποτέ τίποτα μετά από κοινωνία. Για χαζούς μας περνάς. Έχεις κολλήσει ποτέ κάτι από κοινωνία. Όχι. Είδες. Τυχαίο. Τυχαίο κι αυτό. Ηρωνεύεται πάλι. Τι είναι τυχαίο. Ρενικό. Από τους πρώτους μήνες που ζούμε μαζί με την Καλλιρόη, κοντά στο σπίτι έχει την ευλογική Αγία Τριάδα. Ναι. Λοιπόν. Και έρχεται το Πάσχα και μου λέει, θα πάμε το βράδυ στον επιτάφιο. Κοιτάω μια έτσι. Λέω, πάμε να προσκυνήσουμε. Λέει, για να φύγουμε. Okay. Εντάξει. Πάμε λοιπόν στον επιτάφιο. Βλέπω εγώ μια ουρά μέχρι έξω. Όπα λέω. Συγγνώμη. Θες να κάτσω να το περιμένω όλο, όλο αυτό, αυτό για να περάσω από κάτω. Και αυτά και το αέρα και τα άλλο και τσατίλα. Φύγαμε από εκεί. Ωραία. Άπλος. Γιατί κάπου πήγαμε. Δηλαδή ήταν μεγάλη Παρασκευή που πήγαμε για ένα χαλαρό ποτό και κάτι τέτοιο. Ω, ψέματα. Είχαμε πάει για μακαριά. Γιατί εγώ φίλε την ακολουθώ την πίστη και μεγάλη Παρασκευή πηγαίνω για μακαριά. Η μακαριά, Νίκο Παπαδόπουλε, είναι το φαγητό που κάνεις για τον νεκρό. Μάλιστα, δεν έτσι. Το ήξερα. Αυτό δεν Η το Μεγάλη πρόβλημα. Παρασκευή, λοιπόν, okay, διάφοροι ναι. Άνθρωποι της πίστεως έχουν, πώς το λένε ρε παιδί μου, δεν μου έχει τη λέξη, έχουν κάνει συνήθιο τέλος πάντων, γι' αυτό και όλα τα ουζερή είναι ανοιχτά Μεγάλη Παρασκευή, να πίνετε ένα ούζο, πίνετε με αλφα γιώτα, και ένα φαγητό νηστίσιμο ρε παιδί μου για τον νεκρό τον Χριστό. Τέλος πάντων. Και όπως πήγαμε λοιπόν στη μακαριά, μετά τη λέω από τη Μητρόπολη 3 ώρα το βράδυ που ήταν, λέω πάμε να περάσουμε από κάτω από εδώ που δεν έχει άνθρωπο. Πολύ ωραία, μπήκαμε από κάτω, περάσαμε εύκολα. Άμα θέλω να κάτσω, περιμένω και μια ώρα δηλαδή για να περάσω από κάτω. Δηλαδή εντάξει, τι να πω. Εδώ μπαίνει ο έμπειρος. Και λέει το εξής. Αυτό που κάνω χρόνια. Αυτό εγώ... είναι προχωράς και με το, τέτοιο και με το κερί στο χέρι και φοβάσαι με κάποιον κανέναν. Η περιφορά του επιταφείου. Ωραία. Okay. Ωραία. Λοιπόν, ο έμπειρος λοιπόν τώρα. Μεγάλη Παρασκευή. Τι κάνετε. Μετά τις 12. Ο επιτάφιος δεν έχει στολιστεί ακόμα, στολίζεται μετά. Είναι στην εκκλησία. Μπορείς να πας να προσκυνήσεις το πρωί. Μη μου πεις. Τον επιτάφιο. Μη μου πεις. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω για κάτι άλλο, επειδή σε αυτά είσαι ενήμερος. Ναι. Το Μεγάλο Σάββατο λοιπόν. Ναι, αδελφέ μου. Ωραία. Έχω δει εγώ σε διάφορα δελτία ειδήσεων γιατί εγώ τα παρακολουθώ. Ναι. Και είναι εκεί και το φιλικό που μπαίνει ο άλλος με τα τέτοια που μπαίνει τρέχοντας και πετάει. Μετά τα λουλούδια. Ναι, ναι. Είναι η γνωστή και ως πρώτη ανάσταση. Πρώτη ανάσταση. Βοήθαμε λίγο σε αυτό, φίλε, με την γνώση σου του θρησκευτικού. Πρώτη ανάσταση γίνεται το πρωί. Ναι. Για όσους δεν μπορούν το βράδυ. Ρε, ρωτάω, δεν ξέρω, ρε. Ρωτάω. Η πρώτη ανάσταση, βέβαια, θα το διαβάσω γιατί δεν θυμάμαι λεπτομέρεια. Ναι. Η πρώτη ανάσταση γίνεται το πρωί. Mm-hmm. Είναι. Εκεί δεν είναι που βαράνε και τα στασίδια από κάτω. Είναι όταν πηγαίνουν οι μαθητές του Ιησού στον τάφο του και τον βρίσκουν ανοιχτό. Α, μάλιστα. Okay. Και εκεί είναι η πρώτη ανάσταση, δηλαδή. Μάλλον. Έτσι, γιατί δεν το λέμε 100% σίγουρα. Το πρωί. Τώρα θα ανοίξω ένα άρθρο. Για να δικαιωθώ. Σιγά, Νίκο, σιγά. Βλέπεις, ο Θεός σε τιμωρεί. Ο Θεός σε τιμωρεί. Σου στέλνει μηνύματα. Στέλνει από πάνω, ναι. Σαν να σου λέει σταμάτα. Σταμάτα. Φτάνει. Μας κούρασες. Και παίζει ο Πέτρος από πίσω, έτσι, να ξέρετε. Έτσι πρέπει, έτσι θα πάμε και σήμερα και αύριο. Μπήμα στο μου των ημερών. Και αν μπορέσουμε να τον βγάλουμε στον αέρα κιόλας. Λοιπόν, τι είναι η πρώτη ανάσταση. Άντε ρε. Άντε ρε, Νίκο, άντε ρε. Άντε το ίντερνετ του Λίμπερο. Τι γίνεται εδώ πέρα, τα έχετε ρίξει όλα. Λοιπόν, περίμενε. Έλα. Λοιπόν,
Πώς λοιπόν, η πρώτη ανάσταση είναι ο σπερινός εορτής ανάστασης που τελείται ως νόση το πρωί του Σαββάτου. Δικαίως Παπαδόπουλου, 1-0. Είναι δηλαδή το ξεκίνημα της εορτής και όχι η ολοκλήρωσή της. Τρώμε πανηγυρικά, λέει, μετά την επίσημη θεία λειτουργία της εορτής, δηλαδή τα ξημερώματα της Κυριακής. Άλλωστε το πρωί δεν λέμε ακόμα το Χριστός Ανέστη. Μα όχι, δεν το λέμε αυτό. Μέχρι τα μεσάνυχτα ο Χριστός είναι ακόμα στον τάφο. Έχει ενδιαφέρον να ρωτήσουμε εκείνους. Αφού μας είπες ότι έφυγε, ρε φίλε. Περίμενε, έχει ενδιαφέρον να ρωτήσουμε εκείνους που μιλούν για πρώτη ανάσταση, αν ξέρουν πόσες φορές αναστήθηκε ο Χριστός. Βάλει λίγο να δούμε το Κοσμοτέ εδώ πέρα που έχει να πει. Κάτι τότε να Μπράιντον, κάτι τέτοια έχει. Βάλει ο Κοσμοτέ. Ναι, άνοιξε λίγο ξανά. Περίμενε. Γιατί πρώτη ανάσταση εορτάζεται το Μεγάλο Σάββατο. Αφού είπαμε το πρωί του Σαββάτου. Η Ανάσταση του Χριστού εορτάζεται από την Εκκλησία από τη στιγμή της καταβάσεως του στον Άδη, όπου ελευθέρωσε, λάθος δικό μου, όπου ελευθέρωσε τις ψυχές των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης από το κράτος του θανάτου και του διαβόλου. Η ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου ήταν η ψυχή του Χριστού με τη θεότητα βρισκόταν στον Άδη και το σώμα μαζί με τη θεότητα βρισκόταν στον τάφο. Οπότε νικήθηκε το κράτος του διαβόλου και του θανάτου. Θεωρείται μεγάλη μέρα από την οθόνη της Εκκλησίας. Κάτσε λίγο. Τώρα... Κατέβηκε στον Άδη, ρε φίλε, και ελευθέρωσε τις ψυχές. Περίμενε λίγο, φίλε, περίμενε, γιατί λίγο μου τα μπερδεύεις τώρα. Ο Άδης δεν ήταν. Όχι από το κινούμενο σχέδιο. Αρχαιοελληνικό, τέλος πάντων. Ο Θεός του κάτω κόσμου. Εδώ κενό. Ναι, αλλά υπάρχει ο διάβολος, ρε φίλε, στη θρησκεία. Άλλο διάβολος, άλλο Άδης, ρε φίλε. Η κόλαση, οκ. Πες το κόλαση. Ποια κόλαση, αυτό πήγε στον παράδοσο, αυτό τόσο καλά έχει κάνει. Πήγε και κάτω, ρε. Πήγε που έπρεπε, ήταν εκεί. Στη διαλογή. Εσύ από εδώ, εσύ από εκεί. Πρώτα πήγε κάτω. Και πήρε ρούχα. Ρε, τι ακούμε, ρε. Τι ακούμε. Ρε, τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν. Περίμενε, λέει, ο Χριστός αναστήθηκε τις πρωινές ώρες Κυριακής. Δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό χρόνο της Αναστάσεώς, αφού κανείς δεν τον είδε την ώρα εκείνη. Αλλά πιστοποιήθηκε. Μιλήσω, πελεγιά φίλο. Αλλά πιστοποιήθηκε όταν βαθιά χαράματα οι μυροφόρες γυναίκες πήγαν στο μνημείο για να λείψουν το σώμα του Χριστού με αρώματα. Έτσι, Κυριακή, πρώτη μέρα της εβδομάδος, είναι η μέρα της Αναστάσεως του Χριστού. Σωστά. Εάν ο Χριστός το Σάββατο νίκησε το κράτος του θανάτου, την Κυριακή πιστοποιήθηκε σε όλη την Ανάστασή του. Ότι αυτός είναι ο νικητής του θανάτου και του διαβόλου. Η δυνατή κρότη, εδώ, στα δικά σου. Που βαράνε τα στασίδια. Ναι. Λοιπόν, όχι σε όλες τις εκκλησίες βέβαια. Σε κάποιες. Στις περισσότερες. Ναι. Η δυνατή κρότη που δηλώνει τη βοή που ακολούθησε το θαύμα της Ανάστασης που σκέπασαν τα πάντα. Η γη σύστηκε και η ισχυρή βοή συγκλώνησε το σύμπαν. Μάλιστα. Η πρώτη Ανάσταση γιορτάζεται από την Εκκλησία σε 9 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ το μέγα θαύμα της Ανάστασης σηματοδοτείται την ίδια μέρα με την αφή του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο των Ιεροσολύμων. Τις πρώτες ώρες Κυριακής αναγγέλλεται το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως με λαμπρές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Ωραία, και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα. Περιμένω προσωπικά πάντως να πάμε στον κύριο Αλέκο. 1988. Πολύ ωραία. Να φάμε τον ξεκουστό του Ταραμά, να φάμε το θρηλυκό πατέ Γαρίδας. Θρηλυκό πατέ Γαρίδας στον κύριο Αλέκο. Εντάξει. Πού είναι ο κύριος Αλέκος? Ο κύριος Αλέκος είναι στην Κρίνη. Στην Κρίνη. Ναι. Αυτό πότε θα γίνει? Μεγάλη Παρασκευή. Μεγάλη Παρασκευή, μεσημέρι. Μεγάλη Παρασκευή βράδυ. Βράδυ. Μ' αρέσει. Εκεί μετά τον επιτάφιο γίνεται το σώσε. Τι έγινε, Βασίλη? Τίποτα, ρε φίλε, έχουμε θέματα εδώ πέρα. Έχει και άλλα παιχνίδια, ρε φίλε, γι' αυτό το λέω. Εμείς εδώ πέρα αθλητική εκπομπή είμαστε. Μην βλέπεις τώρα που ήρθε εδώ πέρα και το έκανε. Εγώ, ρε. Ναι. Πω, πω, άκουγα πίσω, άλλος δίνει. Αυτός τώρα δεν έχασε την αγιοσύνη του, τέλος πάντων, με την διαφήμιση του Τζάμπο. Όχι, λες, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Έχει τέτοιο, ρε. Αυτοί οι Βλάσιμοι έχουν Premier League αυτήν την εβδομάδα. Δεν ξέρω. Εμβόλυμοι είναι ξαναβόλυμοι. Δεν ξέρω. Τι άλλο έχει. Τότε να και τι άλλο έχει. Και άλλα ματς έχει. Πάλι ρωνεύεται. Και η Ισπανία έχει αύριο. Αλλά αυτή είναι τέτοιο. Είναι ορθόδοξη. Κάτσε, είναι καθολική. Να πούμε τα αποτελέσματα. Αυτή κάνα Πάσχα την Κυριακή. Κάνανε. Η καλά αυτό το Πάσχα του είναι ξενέρο, δεν είναι το δικό μας. Γιατί? Δεν έχουν, ρε παιδί μου, δεν το έχουν τόσο μεγάλη γιορτή. Watford Southampton 0-1. Τότεναμ Brighton ημίχρονο 0-0 μόλις τώρα στο νέο γήπεδο της Τότεναμ. Γκολ, όχι γκολ, ξεκίνησε το Αλαβές Μπαρσελόνα 0-0 στο 2. Ημίχρονο αυτό να βάλουμε να δούμε, ρε Βασίλη. Ποια Τότεναμ, αλλά Βαγιαδολίδ Χιρόνα ημίχρονο 0-0. Αλαβές Μπαρσελόνα, ρε φίλε, πάλι να δούμε. Σε σκίσαμε σήμερα, δεν φίλε. Τώρα ξεκίνησε. Ποια Τότεναμ τώρα. Βλέπετε πώς χαμογελάνε οι παραγωγοί της εκπομπής όταν ξέρουν ότι έχουν σήμερα και αύριο. Και την Πέμπτη φυλάκια. Πρωτάθλημα, πού το πάτε, ρε κουβέντα τόση ώρα που πήγε εξορία στο Αγρίνιο και σε δύο μέρες. Εξορία. Κάτι έπαθε αυτό το πέρα. Απ' την κακία σου, στέλνει μηνύματα Θεός. Μια βύχη, μια σου πονάει το χέρι. Θα μας μπει στα χέρια μέχρι τις 12. Τι εξορία, ρε φίλε, στο Αγρίνιο. Εκεί που πήγατε εξορία δύο μέρες, γυρίσατε δεύτερα. Τι δύο μέρες, ρε βλάκα. Αυτό δεν βράδυ και μυθήκαμε και γυρίσαμε. Άσερε τώρα. Τι άσερε τώρα. Αυτό εξοριστήκατε τώρα εκεί πέρα. 4-4,5 ώρες δρόμο. Οδηγάμε εμείς μέσα στη νύχτα. Όχι, δεν γίνεται. Τρελός είσαι. Πήγαμε, φάγαμε τα παϊδάκια μας. Μακριά Θεσσαλονίκη, να μην βλέπουμε. Εντάξει. Φάγαμε τη βάβλα μας, πέσαμε, κοιμηθήκαμε. Κλείσαμε το WiFi. Την επόμενη μέρα ανοιχτά όλα ήταν, φίλε. Εντάξει. Την επόμενη μέρα. Όχι για σένα, αδελφέ μου, εσύ το ξέρω ότι ήταν ανοιχτά όλα. Γυρίσαμε. Τι.
Για σένα ξέρω τα ανοιχτά όλα. Για του άλλου που ήταν αυτοεξορισμένοι εκεί πέρα, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν είμαστε αυτοεξορισμένοι, φίλε. Επιλέξαμε, αφού ήταν χαλαρή η κατάσταση, να μείνουμε ένα βράδυ και κοιμηθούμε ωραία. Μάλιστα. Κυμπάρικα. 70-72 το Παναθηναϊκός Ρεάλ. Πάει λοιπόν. 3 και 15 πριν το τέλος, τέλος ματσάρα είναι. Αν κερδίσει, τελειώνει η σειρά. Αντίο, σκουπίτσα, η Ρεάλ στο Final Four. Αλαβέ Μπαρσελόνα 0-0. Αν θέλετε να παίξετε πρώτο γκολ Αλαβέ. Ναι. Θα μπείτε σε στοίχημα. Πολύ σωστά. Στοίχημα.gr. Γιατί Αλαβέ το βάλω το πρώτο γκολ με αυτή τη ροζ φανέλα που φοράει η Μπαρσελόνα. Ναι, πραγματικά μεγάλο κοχάλι. Εύκολα για απλά κατεβάζετε την εφαρμογή τη στοίχημα στο κινητό, το τάμπλετ σα. Μπαίνετε, παίζετε στο live με χιλιάδε επιλογέ στοιχηματισμού που σα δίνει στοίχημα. Χιλιάδε είναι λίγο προβολικό. Α πούμε εκατοντάδε. Τι χιλιάδε. Εκατομμύρια επιλογέ που σα δίνει στοίχημα, στοιχηματικέ για να πάτε ταμείο. Ναι. Στοίχημα.gr. Μαζί μα η πρώτη ώρα τη εκπομπή. Πάμε τώρα στο break. Βασίλη Καβαδία, έχουμε εξοντώσει σήμερα δηλαδή. Εντάξει, συγγνώμη. Πάμε διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε με Πέτρο όμω πάλι. Εδώ είμαστε λίγο 107,4. Μπαλαντέρ, πέρα θα πάμε μέχρι τι 12. Νίκος Μοσκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Γαϊτάνος στο χαλί, εκτάκτος. Σήμερα και αύριο, ελαίο των ημερών, έτσι. Εντάξει, αν το εντώσουμε με Πέτρο, μπορούμε να βρούμε κάποια άλλη ψαλμοδία της. Καλά, ναι, εντάξει, οκ. Οι επιλογές υπάρχουν, δόξα τω Θεώ. Μπορεί να φέρουμε κάποιον να ψέλνει live στον αέρα, πιστεύω. Ναι, βέβαια. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν μπορεί, ρε φίλε, ο άνθρωπος, γιατί αν ψέλνει live στον αέρα δεν θα είναι στην εκκλησία. Δεν γίνεται. Στο ακριανό το μικρόφωνο, τι ώρα κλείνουν. Να βρούμε το αναπληρωματικό. Αναπληρωματικός ψάλτης. Δεξής ψάλτης. Λοιπόν, FM για τα μηνύματά στο 54526 και στα social media τα οποία έχουμε εγώ και ο συνάδελφος εδώ πέρα δίπλα. Τον οποίο προσπαθώ να βάλω σε σωστό δρόμο. Παλεύω, δίνω έτσι μια μάχη, είναι η αλήθεια. Φίλε, ο καθένας επιλέγει το δρόμο του. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, να σου πω ο κάτι. Ο δρόμος του καθενός είναι. Όχι, είναι υποκειμενικό, έτσι. Μπράβο, τώρα τα λες ωραία, Νίκο. Τώρα τα λες σωστά. Τώρα τα λες ωραία. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε την άποψή μας σε κανέναν. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, καθένας, αλλά οκ. Okay, είναι η άποψή σου, είναι η άποψή μου τελείως, αδελφέ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Επιτάφη, γιατί πας όμως. Δεν πάω. Για τον Τζερτζελέ. Δεν πάω. Η συμβία. Η συμβία θέλει, αλλά επειδή η μακαριά γίνεται την ώρα του επιταφείου. Εγώ συνήθως πάω στον κύριο Αλέκο πάνω και κάθομαι. Εκεί τελειώνει ρε. Δυνάμωσε λίγο το ένα, Βασίλη, το ένα. Νόμιζα θα πει δυνάμωσε λίγο το Γαϊτάνο. Όχι, όχι. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Μην το τσιγκουνεύεις, την τζάμπα είναι. Εγώ πηγαίνω. Συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μα του γιούγκη το έκανε, δηλαδή χαμήλωσε λίγο. Συγγνώμη. Δεν είμαστε κουφοί. Άστο εκεί που είναι. Το δικό μου αυτό, κάτω τι θέλει. Εκεί που πηγαίνουμε λοιπόν στον κύριο Αλέκο. Συναντιούνται δύο επιτάφοι. Ένας που κατεβαίνει κάτω από την Καλαμαριά και ένας που έρχεται από την Κρίνη. Εκεί συναντιούνται. Στην Καλαμαριά. Το μαγαζί είναι εκεί. Ναι. Ωραία. Οπότε δεν υπάρχει λόγος ούτε να μπλέξεις. Α, πρέπει να τα κάνει ράνε. Πας κάπου στο μαγαζί πολύ ωραία, το βλέπεις από πάνω. Έτσι. Και με το που τελειώνει φυσικά η όλη η διαδικασία. Λέει, κάνει και ένα κήρυγμα εκεί ο Μητροπολής. Γιατί είναι Μητροπολής, κάτι δεν ξέρω ότι είναι Καλαμαριά, κάτι τέτοια. Δεν είναι εκεί πέρα τα δικά τους. Και μετά ξεκινάει η τσίπουρο ουζο κατάνοιξη. Ναι. Εντάξει, οκ. Φέτος μέχρι στιγμής είναι η αλήθεια, παρότι έχουμε φτάσει μεγαλύτερη. Δεν έχει γίνει κάποια νίκη μέχρι τώρα. Και έχω... Φαντάζομαι ότι θα γίνει. Εντάξει, κάτσε γρήγορα. Για να κλείσει τον κύριο Αλέκο, μεγάλη Παρασκευή πρέπει να έχει κλείσει ένα χρόνο πριν. Πλάκα, μα κάνει. Α, τέτοια κατάσταση. Καλά, πλάκα. Μεγάλη Παρασκευή σου λένε. Επειδή είσαι εκτός κόσμου. Σα βλέπω λίγο χρόνο. Επειδή εσύ είσαι να πει στην Περαία εκεί με το τέτοιο. Όλη μεγάλη Παρασκευή όλα τα ουζάδικα δουλεύουν φούλα από το μεσημέρι. Εγώ έχω πάει μεγάλη Παρασκευή με τον μητέρα σε κοκτέιλάδι που ζήτησα όλη. Ωραία, και πολύ καλά έκανες. Με χαμηλά τη μουσική, υποτίθεται. Και δεν είχε άνθρωπο, ναι, με χαμηλά τη μουσική, γιατί είναι υποτίθεται πένθος, οκ, από την Παρασκευή. Όχι, υποτίθεται είναι. Και είχε χαμηλά τη μουσική, αλλά ποτά κανονικά. Δεν υπήρχε άνθρωπο, ψυχή, γνωστό κοκτέιλάδι στην Καλαποθάκη το οποίο ήταν και έχει κλείσει. Και δούλευε και πολύ καλό φίλο και συνάδελφο κιόλα εκείνη την περίοδο. Δύο χρόνια. Ναι. Και πάλι όμως και αυτό, δηλαδή τώρα λες ας πούμε σκληροπυρηνικά, το σκληροπυρηνικό στο κομμάτι της νηστείας, άσε το 40 μέρες, στη μεγάλη εβδομάδα, είναι να τρως λίγο και να στερήσει όλες τις απολαύσεις σου. Δηλαδή εγώ θα έπρεπε τώρα, εντάξει που δεν πολύ τρώω κιόλας είναι η αλήθεια από χθες, να μην καπνίζω για παράδειγμα. Σωστά. Είναι μια απόλαυση. Σωστά. Αυτό δεν μπορώ να το κόψω. Okay. Μπορεί να μην είναι... Να μην είναι σωστή η νηστεία έπαιγαν, αλλά αυτό δεν μπορώ να το κόψω. Εντάξει, οκ. Okay. Τι να πεις. Και άλλες γενικότερα, όλες... όλες όλες τις απολαύσεις που έχετε, ναι. Την μεγάλη εβδομάδα πρέπει να τις περιορίζετε. Εντάξει, θα το κάνουμε. Okay. Όλες τις απολαύσεις. Okay. Τα λέμε όλες, ναι. Αμαρτωλά πλάσματα. Φωνάζει, έχει βάλει αυτοκουστικά τέρμα εδώ πέρα ο... Εννοούμε όλες. Τα δικά μου του είπα μόνο να δυναμώσει. Τα δικά μου έχει δυναμώσει. Ρε, το ένα μόνο. Δεν μπορεί το παλικάρι. Φύγε, τι. Δεν μπορεί. Αρτίσε. Ναι, ρε.
Εγώ έχω τα τρία. Το ένα. Όχι, δεν είναι τέγμα. Θα βάλανε λάθος. Είναι. Έλα ρε Νίκο, έλα ρε αγόρι μου να πούμε. Θες να πάρεις αυτά εδώ πέρα. Θες να πάρεις αυτά εδώ πέρα. Ναι, σιγά ρε Βασίλη, εντάξει. Ας το και να τελειώνουμε. Τι πιο δυνατά τα δικά σου. Φέγνα εδώ, λίγο... Στερεοφωνικά. Φέγνα εδώ, φέγνα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ένα, δύο. Α, αυτά είναι ρε φίλε, αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Έχεις κάνει τις αχλαμάδες. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Ζωντανή, είμαστε στην Αρκτική που πήρε, Βασίλη. Αστείος, ρε φίλε, πού τον βρήκατε, ρε. Πού τον βρήκα. Μου ήρθε και με τα πουκάμισα εδώ πέρα σήμερα γιατί είναι μεγάλη εβδομάδα, λογικά. Όχι, όχι, όχι. Ήρθε για συνέντευξη γιατί είναι ένα. Είχε. Είχε τέτοιο. Πότε κυκλοφορούν εφημερίδες τώρα, Σάββατο. Παρασκευή. Παρασκευή, Σαββατιάτικες. Ναι, είχε λεζάντα πριν που λες. Ναι, γι' αυτό είσαι έτσι, με τη λέζα. Γιατί και στην Εκκλησία με πουκάμισο πάω. Εντάξει, φίλε, καλά κάνεις. Και στο Άγιο Φως που σε μεγάλο Σάββατο πουκάμισο. Ναι. Α, έχουμε και το Σάββατο και την τελετή υποδοχή σας εκεί, έτσι. Αυτή τη στιγμή, φίλε, εντάξει. Ναι, okay, νωρίς, νωρίς στο αεροδρόμιο και τα λοιπά. Βέβαια, με, βέβαια. Το, με το φαναράκι μου. Ναι. Εντάξει. Βάζω πρόσεξη, γιατί πρέπει να πας με μια ιδιαίτερη. Πρέπει να πας με ιδιαίτερη προσοχή. Διότι μπορεί να πάρεις μόνο το φαναράκι και το αφήσεις μέσα στα μάξι και να σπάσεις καμιά και τα λαμπαδιές ολόκληρος. Παίρνουμε μια κατσαρολίτσα και βάζω μέσα το φαναράκι, ρε παιδί μου. Κατσαρολίτσα. Ρε Βασίλη, με το χαλί τι γίνεται. Όπου τον έχουμε ζαλίσει μέσα, θα φύγει σε λίγο, ρε σου λέω, θα φύγει. Εντάξει, σου πει, εντάξει, κάντε μόνοι σας. Και θα έχει δίκιο, τι να τον πεις. Τι έχω για να πεις, Σοηλέ. Τι να Σοηλέ, τι να... Άστο, δεν πήγε. Παίζει ακόμα, δεν τελείωσε. Διαρκώς παίζει. Θα βάλεις πιο πίσω, καλά, εντάξει. Λοιπόν, παίζει ένα κατσακολίτσα και το έχεις μέσα στο αυτοκίνητο, Άγιο Φως. Εντάξει, πρέπει να προσέχεις. Μάλιστα. Εγώ μετά... σε καλώ αυτή τη φορά, άμα θέλεις, ναι, να έρθεις μαζί μου. Το συζητάμε χρόνια αυτό το concept. Σάββατο μεγάλο που έρχεται, 9 η ώρα εγώ και εσύ στο αεροδρόμιο. Για να δεις. Να ζήσω την εμπειρία. Να ζήσεις αυτή την εμπειρία, ναι. Μια φορά είχα φέρει ένα κολλητό μου, ναι, που πιστεύει κιόλας, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, ναι, πηγαίνει και αγιώ. Και μετά τι έγινε. Και του άρεσε πολύ. Α. Ήταν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, γιατί όλοι το έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν μεγάλο Σάββατο στην εκκλησία. Θα σα πω λίγο κάτι. Εγώ τώρα, ωραία, που είπε πήγα. Εγώ θέλω να πάω στο Άγιο Όρος. Αλλά να το ζήσω με τη full extra εμπειρία. Δηλαδή, τι. Να πάω να κάνω καμιά εβδομάδα, αλλά να ζήσω όπως ζουν αυτοί εκεί μια εβδομάδα. Καλά, έτσι θα πας. Δεν γίνεται. Ναι, ρε παιδί μου, έχει λίγο πιο τουριστικά πακετάκια εκεί πέρα, τα ξέρω. Οκ, είναι το σωστό όμως είναι αυτό. Ναι. Να ετοιμαζόμαστε όταν θα έρθει η ώρα που να ζεγρίσει το μάτι εντελώς. Καλά, ναι. Να έχουμε ζήσει λίγο, να ξέρουμε πάνω κάτω πώς είναι. Δεν αρκεί και πολύ, θα έλεγα. Θα θέλω να αφήσουμε τα εγκόσμια. Να πάμε εκεί πέρα, να σκάσουμε το κεφάλι. Αλλά να ξέρουμε, να έχουμε μια εικόνα, κατάλαβες. Και έρχεσαι σήμερα στο ραδιόφωνο και λες, Βασίλη, τι έφαγε σήμερα. Μπιφτέκι γεμιστό, ρε φίλε. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Ένα μπιφτέκι γεμιστό, ρε. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Εντάξει. Να σου πω λίγο κάτι, το είπα και έξω. Εγώ που δεν νηστεύω, ας πούμε, σήμερα αυτά όλα που έχω φάει είναι νηστίσιμα. Παραδόξως. Χωρίς να το έχω επιλέξει ή να θέλω να στερηθώ κάτι. Τέλος πάντων. Πολύ νωρίς παίζει αυτό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πάει για σκουπίτσα. Τι να κάνουμε. Για Μπουλκουμέ θα λέγαμε. Βλέπω ότι εδώ και ώρα. Αυτό ο Γκριζομάλης είναι γνωστό. Ο Λαμόνικα. Εδώ και ώρα. Έχει μάλλον καθαρίσει. Απλά τσεκάρουν στο instant replay τώρα ένα τρίποντο, νομίζω, πριν. Αν μετράει, αν δεν μετράει, τέλος πάντων. Αλλά η διαφορά είναι στου. Ο λαός είναι εκεί όμως. Ανοιχτά χέρια. Γεμάτο και ο Λαμόνικα. Σολτάουτ είχε γίνει εδώ καιρό. Δεν φεύγουν ενώ ώρα. Για τον Παναθηναϊκό. Δεν φεύγουν, ρε φίλε. Και εντάξει. Νομίζω θα ρηκοτήσουν και λίγο ομάδα του, η οποία έκανε την προσπάθειά του. Με καλύτερη ομάδα παίζανε. Τι να κάνουμε. Τα έχουμε πει και ο Παπαδόπουλο για τον μπάσκετ, δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Τρεις νίκες θα πάρει ο Παναθηναϊκός από τη Ρεάλ. Πολύ δύσκολο. Και είναι. Τρίτη σε δύο χρόνια. Η Φενέρ πότε ήταν, πέρσι ή πρόπερσι. Πρόπερσι ήταν που είχε φάει τη σκούπα. Πέρσι είχε κερδίσει τη Ρεάλ στην αρχή με 30 πόντους και νόμιζαν όλοι θα τη ρημάξει και μετά έγινε τέρα 3. Έτσι, μια 84 μέτρησε το τρίποντο πριν. Και τώρα την πετυχαίνουν ως πρωταθλήτρια Ευρώπης χωρίς το Γιούλ. Εντάξει, δεν είναι και μια σημαντική απουσία να πεις. Okay. Αλλά έχει επιλογές, δόξα τω Θεώ, δεν έχει. Έχει επιλογές, ναι. Okay. Πιτίνο, έφτει η σκουπίτσα και μπορεί να πάει και σε Σαντόρινο άνθρωπος. Να πάει στη Μύκονο τώρα το Πάσχα. Μικρόνο. Που είναι και καυτός προορισμός για Πάσχα. Δηλαδή τη γυναίκα την έχει αφήσει στην Αμερική και αυτός είναι εδώ. Έτσι νομίζω. Έχει φύγει και έκατο. Ναι. Καλάθης για τρεις. Άχρε, φίλε, λίγο ήθελε. Λίγο ήθελε. Λοιπόν, όχι, δεν αλλάζει κάτι εκεί πέρα. Μια 86, μόνο το σκορ μένει. Η Ρεάλ είναι αυτή που θα περάσει. Είναι η πρώτη ομάδα η οποία πηγαίνει στο Final Four, γιατί οι άλλες σειρές είναι στο 1-1. Σήμερα έγινε 2-1. Ο Μπράντοβιτς νίκησε μέσα στο Κάουνας 57-66. Στο δεύτερο μέχρι που να άρχισε πολύ ξύλο. Είδα μέχρι τρίτη περίοδο σε κάποια φάση.
χαμηλό σκορ. Η Φενέρ κατάφερε να το πάρει, να κάνει break στο break ουσιαστικά. Να έχει την ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά την Πέμπτη, αν κερδίσει το Κάουνας. Αν όχι, να γυρίσει στην Κωνσταντινούπολη για Game 5. Και αύριο παίζουν η Μπαρτσελόνα με την Εφές και αυτή η σειρά στο 1-1. Και η Μπασκόνια με την Τσεσεκά επίσης στο 1-1. Έτσι, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Ο Παναθηναϊκός δεν θα τα καταφέρει. Είναι αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι η Ρεάλ είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγαλύτερο μπάζο από τον Παναθηναϊκό. Πολύ περισσότερες επιλογές στον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα που σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν, με κάποια μικροσκαμπανεβάσματα, όχι πολύ μεγάλα σκαμπανεβάσματα, παίζει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε μπάσκετ ένα μήνα στην Ευρωλίγκα και όλοι πιστεύουν ότι θα αποκλείσει τη Ρεάλ. Δεν είναι τόσο εύκολο, παιδιά. Δεν είναι κάτι που τόσο συγκυριακό. Okay, τον πέτυχε η Ρεάλ σε καλή κατάσταση. Εγώ θα πω ότι στο πρώτο παιχνίδι έχασε λόγω διαιτησίας και όχι αυτές τις παπαριές που έχω διαβάσει δεξιά και αριστερά. Όταν στο τέλος κερδίζεις με 6 πόντους και μένεις στους 0 μέχρι το τέλος. Έτσι, 4 λεπτά με το τέλος είσαι στους 6. Δεν έχεις βάλει ούτε έναν πόντο μέχρι το τέλος. Και δίνει ο άλλος διαρκώς φάουλ. Δεν σε αφήνει να παίξει άμυνα. Αντίθετα, ο άλλος βαράει και δεν παίρνει φάουλ εσύ ποτέ. Το μάτς το χάνεις από τη διαιτησία. Δεν το χάνεις από τίποτα άλλο. Έτσι. Και στο τέλος πέχασε το τρίποντο. Το μάτς αυτό γίνεται. Βγήκε στο ελεύθερο τρίποντο στο τέλος και το χάσε. 50-50 είναι. Να μπει, να το βάλει να το χάσει. Έτσι. Το θέμα είναι ότι για να φτάσει μέχρι εκεί, ενώ το συνέξει, δεν πήρε ούτε το πυρετό του ο Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη. Έτσι. Γιατί διαβάζω και τους άλλους που λένε ναι, αλλά βάλανε 0 πόντους. Ναι, αλλά δεν είχε καθαρό μυαλό. Πώς θα έχει καθαρό μυαλό, ρε φίλε. Άμα δεν μπορεί να πλησιάσει το καλάθι, πώς θα βάλει την μπάλα μέσα. Σωστό. Κατάλαβες. Που εμείς είμαστε δίκαιοι, Νίκο. Τα λέμε. Όπως τα λέγαμε και το τελικό κυπέλου, που έγινε κάτι ανάλογο με τον ΠΑΟΚ, τότε στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έτσι που σε κάποια φάση έπεφταν ξυφομαχίες, είχαν βγει τα σπαθιά έτσι και βαρούσανε. Εκείνο το βιντεάκι με τις αντιδράσεις που είναι, φίλε, περιμένω να το δούμε στα social media. Social media δεν μπορεί να ανέβει. Καταρχάς δεν είναι αντιδράσεις ενώ του αγώνα, είναι αντιδράσεις μετά το τέλος του αγώνα. Χάσουμε τη δουλειά μας, δηλαδή. Κατάλαβες. Αυτό σου λέω. Αυτό έγινε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι. Που θα μπορούσε να κάνει τον break και να αλλάξει λίγο τη σειρά. Εγώ λέω ότι και να το έκανε τον break. Σφάχτηκε όμως. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να περάσει και πάλι. Αλλά άστο να το κάνει. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό συνάδελφο. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και πλέον οι ελληνικές ομάδες, καλά στο Ολυμπιακό, okay, δεν είναι αυτές που ήταν παλιά στην Ευρωλίγκα. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ρεάλ ουσιαστικά τη σειρά την έχει σκουπίσει με τον Παναθηναϊκό στο ψιλορελαντί. Δηλαδή. Ίσως σήμερα να έκανε μια αρκετά καλή εμφάνιση σε μεγάλο διάστημα. Ναι, το δεύτερο παιχνίδι του. Το δεύτερο παιχνίδι το έλεγχε από την αρχή, ήταν και ο Παναθηναϊκός πολύ κακός και άστοχος και όλα αυτά. Και στο πρώτο Παναθηναϊκός ήταν καλά διαβασμένος, το πήγε σωστά, το διάβασε, το έπαιξε, το έκανε τώρα και στο τέλος 4 λεπτά δεν πήρε, όχι φάουλ, έτσι δεν μπορούσε να πλησιάζει με τίποτα. Και το έχασε στο τέλος. Οπότε. Αλλά σε γενικές γραμμές, δίκαια η Ρεάλ είναι αυτή που πάει στο Final Four, με βάση την εικόνα όλη τη χρονιά μέχρι τώρα. Τον μπάζο, την μπάση, την έχουν παίξει δύο ομάδες και όλα αυτά. Μάλιστα. Εμείς στην Νικοδό τα λέμε δίκαια φίλε. Χωρίς μαλλιά στη γλώσσα. Τα λέμε όπως είναι. Εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός. Και πήγε και η μεγάλη μου λατρεία στο Final Four ξανά. Τον έχω μεγάλη λατρεία αυτό συγκεκριμένο. Μεγάλος αλληταράς. Ποιος είναι ο? Ο Καμπάτσο. Μέγιστος αλληταράς. Μιλάμε για παιχταρά σήμερα έχει 16 πόντους. 10 assist παρακαλώ. 3 έχει τίποτα. 5 βόλες, έναν αντίποντο. 29 στο ranking. Έτσι είναι. 1,80. Playmaker παλιά σκοπή που πλέον δεν βλέπουμε και πολύ. Δηλαδή τα κοντά τα Playmaker πλέον. Αυτό να πού το πήγε. Σιγά σιγά. Αυτό είναι Αργεντίνο, ρε φίλε. Ήταν και πιο παλιά. Είναι δεύτερη θητεία στη Ρεάλ αυτή που κάνει. Δεν ξέρω πού τον έχει πάνω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά α πούμε, δες, ο τύπος αυτός ήταν με τον Ντόντσιτς και τον Γιούλ από πίσω ουσιαστικά και ήταν εργαλείο. Τώρα α πούμε που ο Ντόντσιτς έχει φύγει, ο Γιούλ ήταν τραυματίας, βγήκε μπροστά. Και το κάνει και άλλες φορές. Το έχει κάνει πολλές φορές μέσα σεζόν. Γενικά είναι ρε φίλε και είναι και αλυταράς, παίζει λίγο old school basket ρε παιδί μου, ο συγκεκριμένος, έτσι. Είναι γεννημένος το 91, ναι. 23 Μαρτίου, ναι, δηλαδή είναι 28 χρονών από την Κόρδοβα της Αργεντινής. Ναι. Αχα, έχει παίξει από το 8 μέχρι το 14 στην Πενιαρόλ. Mm-hmm. Και από το 14 μέχρι τώρα ανήκει στη Ρεάλ. Απλά το 15-17 ήταν δανεικό στη Μούρθια. Ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Η Ρεάλ γενικά ψωνίζει από Λατινική Αμερική. Έχει πάρει και τον Αγιόν που είναι. Ο Αγιόν εντάξει στη Λατινική Αμερική. Από το Μεξικό. Έχει πάρει και τον Μπέκ. Τον Ντεκ, μάλλον συγγνώμη, που τον πήρε κατευθείαν από Αργεντινή φέτος. Αυτός, πάρει... απλά τον έχουμε δει το καμπάτσο. Εντάξει, ξέρουμε έχει τι... πάρει δύο Ευρωλίγκες, δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελο, δύο Super Cup Ισπανίας. Πολύ, πολύ καλός παίκτης. 4 πρωταθλήματα Αργεντινής, κύπελο Αργεντινής,
Κουλουπού. Μετάλλια βλέπω έχει με την εθνική. Ναι, ρε, εντάξει. Μάλιστα. Α, στοματικό. Εγώ σου λέω για το καθαρά ατομικό και το κομμάτι. Ο Ταβερνιάρης εδώ πέρα. Ο Ταβερνιάρης, ναι, νίκησε τον καθηγητή που είχε πάει Σαββατοκύριακο στο Σαντορίνη. Άνθρωπος ανάμεσα δύο μας, λίγο να ξαλαμπικάρει το μυαλό του. Τι να πεις. Συμβαίνουν αυτά. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Εντάξει, φίλε. Εντάξει, φίλε. Ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές τρελαίνομαι με αυτά που βλέπω και διαβάζω δεξιά και αριστερά και. Δηλαδή μου κάνουν τρομερή εντύπωση. Και είναι πράγματα τα οποία, φίλε, αν εμείς τα γράφουμε εδώ για δικούς μας, φίλε, θα μας δέρνανε να ξέρεις. Θα τρώγαμε ξύλο όλη μέρα. Όλη μέρα θα τρώγαμε ξύλο. Δηλαδή, να σου βάζω εγώ ένα άλλο παράδειγμα τώρα, σου λέω. Ναι. Πες ότι αντί του Παναθηναϊκού ήταν ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Και είχε προπονητή τον Πιτίνο. Ναι. Και ανάμεσα στα δύο μάτς με τη Ρεάλ, ο Πιτίνο πηγαίνει σε Σαντορίνη. Και εγώ σου γράφω ότι ήθελε να αποσυμπιεστεί. Καλά, δεν θα γινόταν κλάμα. Ωραία. Το τι πινελίκι θα τρώγα, ωραία, δεν θα είχε σταματημό. Εντάξει. Αλλά πια κάνεις. Έτσι είναι. Παναθηναϊκός λοιπόν τελείωσε με την Ευρωλίγκα. Δίκαια θα πω εγώ. Το γεγονός ότι έφτασε στους 8 ήταν θαύμα και είναι δουλειά και του Πιτίνου αυτή. Το ότι κατάφερε να βρεθεί στους 8. Αλλά όταν πετυχαίνει στη Ρεάλ, αν δεν είσαι γεμάτος, αν δεν είσαι σε καλό momentum και όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να την αποκλείσει. Είναι λίγο βαρύ το 3-0. Έτσι. Γιατί στο πρώτο θα μπορούσε όντως να έχει κερδίσει, αλλά και να μπορούσε να έχει κερδίσει, δεν τον άφησαν στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι. Και μετά το τι ακολούθησε ήταν πάνω κάτω αναμενόμενο. Έτσι, αν και εδώ ήμασταν και τα λέγαμε πριν λίγο καιρό πριν ξεκινήσει η σειρά, ότι ναι, μεν ο Παναθηναϊκός πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνει το break, αλλά και να το έκανε θα σημαίνει ότι έχει προβάδισμα κόντρα σε αυτή τη Ρεάλ. Αυτό ο Παναθηναϊκός κόντρα σε αυτή τη Ρεάλ. Είναι και φαβορή για να το πάρει, δηλαδή, πιστεύει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τα λόγια σου. Νομίζω ότι φαβορή για να το πάρει είναι η Φενέρ, φίλε, φέτος. Με βάση την εικόνα όλη τη χρονιά. Σου έχω πει ότι είμαι ιτουδικό σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ άδικο ομάδε οι οποίε παίζουν 30 μάτς στην κανονική περίοδο και κανονικά playoff για να βρεθούν στο Final Four. Το Final Four να είναι ένα παιχνίδι. Δηλαδή. Πες ότι η Φενέρ καλή ώρα όπως είναι τώρα, που έχει κάνει πολύ καλή σεζόν τέλος πάντων, που κατάφερε να κάνει το break με τις Αλγκύρες, λογικά ένα μάτσα ακόμα θα το πάρει στα δύο που μπορεί να απομένουν. Πάει στο Final Four και στραματίζει το Σλούκας και ο Βέσελη. Και δεν μπορεί να παίξει σε φίλε εκείνο το Σαββατοκύριακο εκείνοι δύο παίχτες. Όλη η χρονιά της λοιπόν φεύγει. Ναι. Κατάλαβες. Είναι άδικο το Final Four. Είναι άδικο. Έτσι όπως έχει γίνει πλέον η Ευρωλίγκα. Παλιά που ήταν με ομίλους, knockout και όλα αυτά. Οκ, okay, Final Four. Πλέον έτσι όπως έχει γίνει και από το χρόνο θα έχει περισσότερες ομάδες. Το να παίζεις άλλες δύο του χρόνου. Το να παίζεις 30 μάτς κανονικό πρωτάθλημα, προημιτελικά με τρεις νίκες και μετά να πηγαίνεις στο Final Four να παίξεις έναν ημιτελικό την Παρασκευή και έναν τελικό την Κυριακή, εγώ πιστεύω ότι είναι άδικο. Είμαι δηλαδή με Δημήτρη Τούδη που επίσης το λέει γιατί έχει καεί ο άνθρωπος από το χειρό. Okay. Έτσι γι' αυτό το αναφέρω. Λοιπόν. Αυτό να φτάνει μία ώρα, δεν έχουμε πει κουβέντα για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Το έχουμε περάσει εντελώς στον Τούκου. Εντάξει, τα είπατε όλα, φίλε. Τι άλλο να πω. Τα είπαμε όλα. Ακόμα δεν έχουμε πει τίποτα, φίλε. Τώρα το συνειδητοποίησε το πήρα, του μήνε το έχετε πάρει. Εντάξει, φίλε. Εντάξει. Το μήνε το έχετε πάρει. Εντάξει. Γιατί έφυγε, γιατί αυτοεξορίστηκε από τον κύριο Κόρε, φίλε. Αυτοεξορίστηκα. Γιατί πήγε στο Αγρίνιο. Γιατί είχε μάτ. Οκ. Κι άλλε φορέ είχε μάτ κι άλλου ρεύμα. Δεν πάει, ρε φίλε. Εντάξει, φίλε, άλλε φορέ δεν ήταν τόσο μεγάλη τη διαδρομή. Και δεν ήταν και τόσο αργά το μάτ. Βασικό σαν προϋπόθεση. Γιατί με γραψίματα. Όχι, άλλο είπα. Δεν έχει πάει. Δεν είπα ότι δεν έμεινε εκεί το βράδυ. Τι δεν έχω πάει. Αφού πηγαίνει ο άλλο. Και άλλα μάτσα, φίλε. Ναι, εντάξει. Αφού πηγαίνει ο άλλο. Ναι. Ο άλλο βέβαια πηγαίνει που έχει αεροπλάνο. Ναι. Εντάξει. Ο Παπαδόπουλο τίμιο. Αυτοκίνητο, Ιωνία, οδό. Πάμε. Ναι. Διόδια να πούμε αυτό το ένα το άλλο. Αγρίνει με γευτική πόλη, ρε, φίλε. Πολύ ωραία. Πραγματικά δεν έχει τίποτα. Πραγματικά δηλαδή. Είχα πάει και πριν. Είναι η Κομωτινή τη Νότια Ελλάδα. Είχα να πάω 7 χρόνια γιατί είχα πάει σε εκείνο το εξαιρετικό 5-1 που είχε χάσει ο Άρης τότε. Ναι. Δεν το είχα πολύ κυκλοφορήσει. Τώρα κυκλοφορήσει. Το δηλαδή. Περπάτησα λίγο. Το μόνο αξιόλογο το οποίο είδα όσο περπάτησα. Σε στείλανε οι άλλοι δικοί μου πάνε κάθε χρόνο σε εκείνο που είναι έξω από το Αγρίνιο με το φαγητό. Όχι, δεν μίλησε με κόλκα. Πήγα αλλού. Ναι. Μιλημένο και δικαιώθηκαν αυτοί που μου είπαν να πάω εκεί. Okay. Είναι ένα μαγαζί το οποίο λέγεται το Τζάκι. Πρωτότυπο μαγαζί, για πρωτότυπο όνομα για ταβέρνα, δεν το έχω ξανακούσει. Ο οποίος είναι από τα πιο ποιοτικά φαγητά που έχω κάνει σε εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη. Κρέατα φοβερά. Ξεκλειδίσαμε κάτι κοπάδια παϊδάκια εκεί πέρα, με κλάμα έγινε. Το πιο ποιοτικό βέβαια ήταν, γιατί τρώμε ρε παιδί μου, τελειώνουμε. Λένε οι άλλοι πάμε για κανένα ποτό. Λέω έχω δουλειά, λέω γιατί έχω αύριο το πρωί βάρδι, αλλά πάω να ετοιμάσω να γράψω τίποτα, πάω ξενοδοχείο, οκ. Okay. Πάω στο ξενοδοχείο επαγγελματίας, οι άλλοι πάνε για ποτό. Μετά το φαγητό, και έτσι όπως είμαι πάνω στο ξενοδοχείο, μεταξύ από κάτω έχει ένα ζαχαροπλαστή παγωτατζίδικο κάτω από το ξενοδοχείο στο οποίο μένουμε στην πλατεία του Αγρινίου. Mm-hmm.
Λοιπόν, σε ένα ξενοδοχείο το οποίο λέγεται Λιτό, ένα συνάδελφο ο οποίο το διάβαζε στα αγγλικά το έλεγε Λέτο. Λοιπόν, οκ. Okay. Okay. Ναι, και πάω πάνω στο δωμάτιο. Τζάρετ Λέτο. Ναι, και πάω πάνω σε μπάσια Λέτο. Και πάω πάνω στο δωμάτιο και μου έρχεται μια μυρωδιά από βάφλα. Πολύ ωραία μυρωδιά. Λέει από κάτω πρέπει να είναι. Και όταν γυρίζει ο συνάδελφο μου. Το δεν σου το έχω κάνει, γιατί άλλο νηστεύει και ακούει ένα γενικό. Και εγώ νηστεύω και τα λέω, οκ. Okay. Και λέω, το λέω του συνάδελφου, του λέω μήνυμα, όταν θα γυρίσει το ποτό πήγαινε να φέρει μια βάφλα. Και έφερε κάτι βάφλα και πήγαινε ένα κλάμα. Εξαιρετικό. Ξυπνήσαμε το πρωί, φίλε, με την άνεσή μα. Πάμε, τρώμε πρωινό στο ξενοδοχείο και στο δίπλα τραπέζι είναι ο. Τραγιανό Δέλλα. Σταμάτη Γκαρδέλη. Όχι, ρε φίλε. Και δεν βγήκε τη φωτογραφία. Όχι, γάμο το πελάκι. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Δεν βγήκαμε. Κολώσαμε όλοι, δεν πήγαμε. Ήθελα να τον πω, να πάω να τον πω. Με θυμάσαι, θυμάσαι ρε. Να τον πω ένα τέτοιο, αλλά. Ήμουνα σε ένα. Κόλωσα. Ήμουνα σε ένα 80s, 90s party το Σάββατο. Δεν είδα κάτι στο. Πολύ δυνατό. Ναι. Που γίνεται κάθε χρόνο και πηγαίνουμε. Τα παιδιά να είναι καλά, οι Cult Battles, οι φίλοι μας. Ναι. Και είναι ένας τον οποίο τον είχαμε πετύχει και πέρσι, ο οποίος είναι Γαρδέλης. Δηλαδή είναι ντυμένος Γαρδέλης, έχει το μαλλί έτσι, ναι, μοιάζει φατσικά και είναι ολόιδιος. Ναι. Ολόιδιος. Ναι. Μάλιστα, την πρώτη φορά που τον είχα δει, είχα πάθει φλασιά και λέω: δεν μπορεί να είναι εδώ στα μάτια Γαρδέλης, μας γλεντάνε. Ωραία, αλλά δεν ήταν αυτός. Ήταν ένας που ταιμίαζε πάρα πολύ και είχε. Ναι. Ρε παιδί μου, το ήξερε ότι του μοιάζει. Ωραία, και είχε κάνει όλο το σκηνικό να μοιάζει με στα μάτια Γαρδέλη. Μα και εγώ όταν τον είδα, λέω: δεν γίνεται να είναι αυτός. Γυρνάω διακριτικά, τον ξανακοιτάω. Ήταν μια κοπελίτσα τώρα, δεν ξέρω τι ήταν. Τέλος πάντων, και λέω: αυτό είναι ο ρωτώ και του όλου αυτό είναι. Αυτό είναι, μου λένε. Λέω: πάω βγουν φωτογραφία, μου λέει: όχι. Χάσαμε την ευκαιρία με τον κύριο Σταμάτη. Πολύ συχνά έχει την ευκαιρία να το βλέπει, τρεφιλό, το Σταμάτο Γαρδέλη. Τι? Πολύ συχνά έχει την ευκαιρία να το βλέπει και λες ότι όχι, τη φωτογραφία να βγω. Εντάξει. Ναι. Βλακία κάναμε. Και φαντάζεσαι να σου λέει: άντε σπάσε, ρε. Σπάσε. Λοιπόν, πάμε, break. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Τέλο ο Παναθηναϊκός έχασε από την Ρεάλ. Τελείωσε και η πορεία του στην Ευρωλίγκα. 0-0 το Αλαβέ Μπαρσελόνα στο μισάωρο. Έχει κάνει δύο καλές ευκαιρίες η Μπαρσελόνα, η οποία ελέγχει το παιχνίδι μέχρι τώρα. Το τότε να μην γίνεται, ρε φίλε, εκεί πέρα με την Brighton. Με την... Ακόμα ημίχρονο, δεν ξεκίνησε το δεύτερο, τι γίνεται. Βιάζεσαι. Βεβαίως. Κάτσε να δω. Άντε, μπράβο. Θα μπω σε στοίχημαν. Έτσι. Λοιπόν, και θα δω τώρα τι γίνεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αμέσως τώρα θα σας πω. Έχει ξεκινήσει. Είναι στο 59 ημίχρονο βλάκα, Παπαδόπουλε. Στο 59 είναι ακόμα 0-0. Στο 60 μόλις τώρα. Ωραία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και η ψήθηκε κλασική στην εκκλησία πάντα μέσα στους. Λοιπόν, έχω σκηνικό. Έχει πάει θεία μου του ξαδέρφου στο Ιεροσόλυμα. Ναι. Ξέρεις, κλασικά η ενορία και τέτοια. Ωραία εμπειρία. Βασίλη, τώρα όπως τρεφή λέει, ωραία το έκανες πριν το ψήξεις, το βρήκες από εκεί. Τώρα δεν ακούω τίποτα. Λίγο ρε παιδί μου, λίγο. Εντάξει, καλά, το βρήκαμε ποιο είναι, αλλά ξέρεις λίγο ρε παιδί μου. Άνα, μπράβο, είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος. Λοιπόν, έχουν πάει που λες στα Ιεροσόλυμα. Πριν πόσα χρόνια. Παίζει όλο. Πάνω από 10. Εντάξει, okay. Πάνω από 10. Λοιπόν, έχουν πάει στο Ιεροσόλυμα. Μέρες τώρα, ρε παιδί μου, είναι και μια εβδομάδα, δεκαετία μέρες, ξέρω εγώ. Κάνε και ανάσταση, δηλαδή. Όχι, δεν ήταν Πάσχα. Α. Ναι. Okay. Και ήταν ο παπάς στην ωραία, το λεγόταν Αβιμέλεχ. Ωραία. Δεν ζει πιο άνθρωπος, πήγε. Συγχωρέθηκε. Αβιμέλεχ. Ο παπάς όταν πεθαίνει λέγεται Μακαριστός ή μόνο αρχιεπίσκοπος λέγεται Μακαριστός. Δεν θυμάμαι. Ο μακαριστός Αβιμέλεχ, λοιπόν. Ναι, Αβιμέλεχ. Ο οποίος έχει οργανώσει την εκδρομή, ξέρεις, έχει τώρα όλες τις γυναίκες εκεί πάτε πέρα. Πάτε Αβιμέλεχ. Συνήθως δηλαδή. Τις γυναίκες εκεί πέρα. Όλες γιαγιάδες από εδώ, δεν μπορώ από εκεί. Τέλος πάντων, ναι. Έχετε η ώρα που πάνε στο. Δεν θυμάμαι σε ποια εκκλησία ήταν. Μπορεί να ήταν και στην εκκλησία του Παναγιού Τάφου, ναι. Ναι. Okay. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι. Και κάνουν, ρε παιδί μου, μία λειτουργία εκεί πέρα, ξέρεις. Την μίνι λειτουργία τώρα, έτσι, ξέρεις. Okay. Και ψάλλει ο Αβιμέλεχ. Θα σου πω, λέει εκεί πέρα το. Τι λέει, κατά τέταρτο εικοσάλεπτο. Υπήρχε μια ανησυχία, ρε παιδί μου, λέει, στο πίμνιο από κάτω. Ναι. Ωραία. Λέει τι λέει. Ναι, ανησυχία στη λογική, ξέρεις, ότι με πήρε. Αυτό από εδώ είχαμε φάσει εκεί που είναι. Α, μη σκάστε και συνεχίζει. Έχει τον Αβιμέλεχ. Τα σκάσε δυνατά. Τον Αβιμέλεχ. Έφυγε νωρί ο καημένο, δεν είναι μεγάλο. Τέλο πάντων. Εμεί έχουμε ένα στην Περκέ το Παπαθανάση. Ναι. Στην κάτω την Αγίου και Παύλου, Πέτρου και Παύλου, Πέτρου και Παύλου που έχουμε στην κάτω Περέα. Παπαθανάσης, Audi Dealer, εκπληκτικό. Ωραίος. Βέβαια. Ο οποίος είναι λίγο ευαίσθητος στο κομμάτι της θείας λειτουργίας. Της φασαρίας και αυτά. Όχι μόνο, και στο κομμάτι του εθιματολογικού. Α, δεν είναι σας πάω δηλαδή. Ναι, ελάτε, δηλαδή, θα δείτε να λέμε τη φούστα. Να έρχεστε εντυμένοι ευπρεπώς και κούλουπο. Εγώ γι' αυτό. Πώς τα φορούσε, δεν είναι πάλι. Εγώ γι' αυτό δεν τον μπορώ και δεν πολύ πηγαίνω εκεί πέρα. Mm. Αλλά εντάξει, επειδή είναι κοντά τώρα αυτές τις μέρες πηγαίνουμε. Okay. Και αυτό που κάνει το κλασικό που
ξέρουν οι άλλοι, ρε παιδί μου, δίνουν κτλ. Και ο κόσμος ψουρίζει. Εντάξει, γιατί είναι το κλασικό τέτοιο του Έλληνα, ότι δεν γίνεται. Παντού θα έχω κάτι να πω. Ας πούμε στην εκκλησία, πέρα την πτώχεια, εντάξει, λέμε. Γίνεται ωραίο κουβεντολόγιο αν πετύχει τα κατάλληλα άτομα. Είτε στην περιφορά του επιταφείου, είτε κάτσε, ρε Νίκο. Δηλαδή, εμείς πάμε τώρα για να ακούσουμε τη ψαλμοδία και εσύ μας λες γίνεται κουβεντολόγιο. Okay, yeah. Εσύ παρακαλώ, δηλαδή, τώρα λίγο να σεβόμαστε και λίγο. Έλεος πια. Τα έχει ισοπεδώσει όλα. Ένας άνθρωπος με ήθος, Αγγλίκος Πετουλάκης, αυτή τη στιγμή μιλάει στην Νόβα. Ο Ποντάρα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Ας μην ήταν η διαιτησία φέτος, καθώς λέω αυτό το Περιστέρι. Ποια διαιτησία, φίλε. Ναι, ναι, σου έχεις δείξει, συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ. Το Περιστέρι δεν θα ήταν τρίτο, θα ήταν πέμπτο. Okay. Okay. Και κάνε αυτό το πράγμα εκείνη την ώρα που βγαίνει. Αχά. Και εγώ την ψωνίζω, μια τέτοια δηλαδή την ψώνησα. Ναι. Και μου λέει και δική μου, τι έπαιζε και τα λοιπά. Τι έπαιζε, τι έπαιζε, τι κόμπρα τώρα εκεί πέρα από αυτό. Καλό. Σε όλη την ώρα δηλαδή. Καλό. Τι γίνεται δηλαδή με αυτό το πράγμα και σου και σου. Καλό. Εντάξει. Πέτο μπέλα. Τι να πει, Νίκο, τι να πει. Κοίτα, δεν είμαι φαν του να ακούω πάρα πολύ στην εκκλησία, είναι η αλήθεια. Μ' αρέσει να ακούω, είναι το τόσο όσο που λέμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό που, το σκληροπυρηνικό που κάνουν οι γιαγιάδες που πηγαίνουν από το απόγευμα και φεύγουν βράδυ, όπως υπάρχουν και κάποιοι που μετά την Ανάσταση μένουν στην εκκλησία μέχρι τις 3. Γιατί μετά συνεχίζεται. Μην φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα, γεωσύνης εσύ. Δεν θα το κάνω ποτέ, πιστεύω. Okay, γιατί 12. Ναι, ναι. Φίλε, λίγο, όλα, λίγο, όλα, λίγο, όλα, λίγο, όλα λίγο. Βασίλη, που ηρωνεύεσαι πίσω από το τζάμι και τρώει τα μπιφτέκια να πούμε. Ωραία, τη δώρα για μεγάλη τρίτη, μπράβο. Λοιπόν. Καλό βραδάκι να ευχηθούμε, μπράβο. Εντάξει, πολύ ωραία στα λιλά τη, βέβαια. Σεμνή. Λοιπόν, πρόσεξε με λέει. Είναι τόσο όσο Βασίλη, δεν θέλει παραπάνω. Γιατί όπω λέει. Εδώ τώρα εγώ αμαρτάνω που το σκέφτομαι αυτό που σκέφτομαι. Ναι. Αν ήστερα δεν θα έπρεπε να σκεφτώ τίποτα, θα έπρεπε να το δω και να. Πρώτον, επειδή πα. Βουλέψω και να γυρίσω επειδή, επειδή πα σε αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι. Τη μεγάλη εβδομάδα απαγορεύεται οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή. Απαγορεύεται. Καλό δεν είναι. Δεν απαγορεύεται. Ναι, όχι, δεν απαγορεύεται. Ναι. Χρησιμοποιήσα λάθος λέξη. Όποιο νηστεύει, νηστεύει και από αυτό. Ναι. Επίσης ότι κάποιοι νηστεύουν χωρίς να το θέλουν από αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι... η ζωή του έχει φέρει έτσι. Δεν είναι το θέλανε, ας πούμε. Σωστό. Όχι, και το καταμόνα, φίλε. Και αυτό. Άρα πρέπει να υπάρχει νηστεία από οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση. Βεβαίως, βεβαίως, σίγουρα. Σίγουρα. Okay. Εγώ δηλαδή σταθερά σε αυτό το κομμάτι της σχέσης μου έχω θέμα τη μεγάλη εβδομάδα. Στη σχέση σου είναι ίσως το καταμόν. Δεν αντέχει, ρε φίλε. Δεν αντέχει, ρε. Θα σου πω λίγο κάτι. Δεν έχεις δοκιμάσει, γι' αυτό μιλάς, καταλαβαίνεις. Σωστό, εδώ έχει ένα δίκιο. Πώς να αντέξει να πω. Εντάξει, εγώ σταθερά έχω πρόβλημα, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Ο Νίκος με το, δηλαδή, με το αληθώς ανέστηκε και το που σπάει τα αυγό, φεύγει κατευθείαν. Δηλαδή με το που γίνεται και τα αυγό το κρακ, έφυγε. Α, όχι, την άλλη μέρα το πρωί. Την άλλη μέρα το πρωί. Πριν βάλει, δηλαδή, πριν αρχίσει να ράβει το κατσίκι και, και να το χώσει έτσι και να αρχίσει, πηγαίνει λίγο, βαράει μια. Λίγο να χαλαρώσει. Πάει για ένα εσχωρή εχωρή και γυρνάει μετά και το κατσίκι. Κατάλαβε. Δεν φταίει όμως αυτός, το ζητάνε. Είναι παραδοσιακό πρόβλημα στη σχέση του αυτό. Μάλιστα. Ρε φίλε, εντάξει, δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό. Η πλειοψηφία το θέλει υπερβολή. Ναι. Τι λέει, ρε Νίκο, ναι, και ναι, ρωνεύεσαι. Δεν ρωνεύομαι, ρε. Αυτό δεν λέμε τόση ώρα εδώ πέρα. Σου δίνω ψωμί να στήσουμε εκπομπή. Δεν κουνιέται φίλο. Και εσύ ρωνεύεσαι. Δεν κουνιέται φίλο. Πρωτάθλημα πάω και έχει πάρει. Το πήρε τελείωσε. Από τον Οκτώβρη το έχει πάρει. Δεν βλέπει τι γίνεται. Πέρασε από το Βικελίδη, πήρε πρωτάθλημα. Τελείωσε. Γιατί? Όχι, δεν βγάζει. Είναι λίγο περίεργε ημέρε, φίλε. Μπορεί κάποιο να μην καταλάβει το χιούμορ μα και να μην αυτό και να πάρει τίποτα, α πούμε. Και να έχουμε θέματα βραδιάτικο. Ναι, και να πάρουν τίποτα και να λένε τίποτα. Και βγαίνει η Ελένη Λουκά. Φαντάζεσαι. Τι ωραία. Τι γούστο που θα είχε. Ήταν. Τι γούστο που θα είχε. Γιατί και αυτό, ρε φίλε, απόλαυση. Ναι, μα δεν είπαμε ότι δεν είναι απόλαυση. Απλά εδώ τώρα, αυτό το οποίο συζητάμε δεν είναι η αποχή σου από την περίπτυξη τέλος πάντων και την καταμόνας ικανοποίηση. Ναι. Αυτό ικανοποίηση. Ναι. Να το πούμε σωστά. Δεν είναι ταμπού. Την μεγάλη εβδομάδα. Εσύ έχεις πάρει αυτό το τρόμο και επιλέγεις να το κάνεις αυτό. Το θέμα είναι ότι. Όπως είπες πριν από λίγο, ότι οι εκάστοτε σχέσεις σου τέλος πάντων έχουν θέμα. Δηλαδή δεν μπορώ να περιμένω. Σήκωσέ το! Όχι. Το τιμημένο. Όχι, δεν μπορώ. Δεν είναι το θέμα της εβδομάδα. Δεν είναι το θέμα της αναμονής, συνάδελφε. Εντάξει. Ναι. Είναι το θέμα της απόφασης. Γιατί σε πολλούς ξενίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Κατάλαβες. Εκτός αν η κοπέλα σας έχει περίοδο. Που είναι ιδανική κέντα. Επιτρέπει η θρησκεία να έχει περίοδο. Μεγάλη εβδομάδα. Γιατί τι μαθαίνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να έχει περίοδο. Μπορεί να στέλνει ευλογία να μην έχει εκείνες τις μέρες, ξέρω εγώ.
Αχ, τι ωραία. Δοξασίες. Τι ωραία που περνάμε. Τι ωραία που περνάμε. Είδες πόσες απορίες έχω, αλλά δεν μου τις λύνεις όλες. Δεν ξέρω. Φίλοι. Έχω διάφορες απορίες, οποίες δεν μου τις λύνεις. Ωραία, η μεγάλη εβδομάδα, Ρανίκο. Περίμενε. Νηστεία. Από τι απέχουμε σε νηστεία. Θα τα βρούμε όλα εδώ πέρα και τις προϋποθέσεις. Τι από τον Google. Όχι, ρε φίλε. Τι όχι. Πάρε εδώ πέρα, φέρε κανένα Ευαγγέλιο να δούμε τι γίνεται, να διαβάσουμε τίποτα. Κάτσε, Ρανίκο. Ένα εξάμεινο στη θεολογική έκανα, δεν έκανα παραπάνω. Είχε ίσω και στη θεολογική σχολή, Άννα, μπράβο. Εντάξει. Έφυγα μόλις είδα ότι έχει αρχαία. Ναι. Δεν είμαι πολύ φαν γενικότερα από το σχολείο. Λέει εδώ πέρα. Εγώ είχα να ξέρει γυμνασιάρχη ή παπά. Ο πάτερ Βασίλη, να είναι καλά. Και αυτός. Όχι, αυτός ζει. Α, μια χαρά είναι. Εντάξει. Λέμε πως έμπηκε και αυτός. Λέει, η νηστεία δεν είναι μόνο να απέχουμε από κάποιες τροφές. Ναι, ρε παιδιά, αυτά τα είπαμε, τα συζητήσαμε. Αλλά και να φυλαγόμαστε από παρεκτροπές. Έχουμε ναι. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας προτρέπει. Πρόσεχε με λίγο. Νηστεύσομεν αδελφοί σωματικός, νηστεύσομεν και πνευματικός. Ναι, ρε αγόρι μου. Νηστεία, ας πούμε, είναι ότι αν και εγώ βγω όπως βγήκα την Παρασκευή στο Card Battles και τη έδωσα με καμιά 28 μπύρες. Ωραία, άμα νηστεύα θα έπρεπε να μην πιω, να πιω μία μπύρα. Τη έδωσα με 28 μπύρες. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι το σωστό. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το αν είναι κρέα ή όχι, η γάλα ή τέτοια. Αυτό είναι το σωστό. Θα πρέπει, ρε παιδί, να πάρει μία μπύρα, εγκρατή. Ναι. Κατάλαβε. Μα το θέμα. Και να δίνει ρίδι μιζεντάνσερ και εγώ να κάθομαι έτσι εκεί πέρα σαν το τέσσερα. Γιατί έτσι. Η νηστεία δεν είναι απίστευτο. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν να ξέρει. Άθλιο, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Σάββατο προ Κυριακή, δηλαδή είχε ξεκινήσει ουσιαστικά η μεγάλη εβδομάδα. Έτσι, ναι. Κυριακή των Βαΐων που τρώγαμε τα ψάρια, είναι γνωστά αυτά. Θα τον πουλήσουμε. Όχι, δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Είναι μεγάλη. Αλλά να σου πω λίγο κάτι, φίλε. Λυπάμαι και ο Βασίλη μπορεί να το επιβεβαιώσει γιατί εντάξει, είναι λίγο πιο μεγάλο ο μα Βασίλη. Δεν είσαι καμιά 5 χρόνια πιο μεγάλο ο μα. Εκεί πέρα. Τόσο. 4,5. Πολύ ωραία. Λυπάμαι που ήμουνα πιτσιρίκο τότε, ήμουνα 12 χρονών, α πούμε. Δηλαδή ήμουνα στο μετέχουν, δεν είχα μεγαλώσει ακόμα. Πιστεύω, Φίλιππ, τον Dance of the Devil τότε πρέπει να γινότανε το πανηγύρι. Το καταλαβαίνω εγώ τώρα σε ένα πάρτι που παίζει τέτοια μουσική. Παρόμοια δηλαδή. Ωραία. Το τι γίνεται. Πρέπει τότε, στα καλά του, δηλαδή όταν είχε βγει, να γινότανε το πανηγύρι. Πρέπει να γινότανε. Ναι. Δεν πήγε. Περίμενε λίγο. Γιατί το Dance of the Devil είχε γίνει, α πούμε, ρε παιδί μου, καγκουρο. Τέτοιο, α πούμε, ή ήταν λίγο πιο. Ναι, είχε γίνει. Σωστά. Όπως και το freestyle, α πούμε, είχε γίνει πολύ. Ρακαμάκαφων. Ο Ακαμάκαφων, ναι. Όταν πρωτοάκουσα τον Dance with the Devil στο σπίτι. Πόσο ήμουν τότε. Πότε βγήκε, ρε Βασίλη. 99. Κάπου εκεί, 2000 νομίζω κι εγώ. Ναι, ήμουν αγαπητοί μου 10 χρονών. Και το ακούω, μου το έχει μάθει ένα συμμαθητή μου, παιδί μου, Παναγιώτη, καλή ώρα του. Mm-hmm. Στη Γερμανία έντρα. Και το ακούω πρώτη φορά. Και είναι η μάνα μου. Η οποία εντάξει είναι μοντέρνα, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει σε κάποια θέματα α πούμε λίγο θα κάνει. Λέει τι αυτά που ακούς, λέει. Με διαβόλου και τέτοια, μετά ξανακούσει, λέει. Αλλά είναι κομματάρα. καλά, εντάξει. Αντάντε with the devil και τέτοια να πούμε και λέει τι γίνεται τώρα, τι ακούει αυτό. Γιατί ο γονιό, όταν το παιδί ακόμα ζυμώνεται και διαμορφώνει χαρακτήρα. Πολύ σωστά. Σε εκείνη τη φάση τη ζωή του, φοβάται ποιον δρόμο θα πάρει. Βεβαίω. Εντάξει, δηλαδή, άμα ακούει τώρα δηλαδή από το 10χρονο να ακούει Dance with the Devil, λέει κάτι γίνεται τώρα. Κάτι δεν πάει καλά. Να ήταν 27 χρονών που είναι κατεστραμμένο ήδη, α πούμε, κατασταλαγμένο, ο okay, Κέιν, θα πει εντάξει, δεν αλλάζει. Αυτό είναι άστο. Αλλά όταν διαμορφώνει ακόμα χαρακτήρα, είναι διαφορετική κατάσταση. Όταν στρώνει χαρακτήρα. Όταν στρώνει, ναι. Όταν είσαι σε φάση που στρώνει. Που στρώνει, έτσι. Λοιπόν. Έτσι. Αυτό. Επιταχύνει. Βέβαια. Έτσι. Τα λες πολύ ωραία, Νίκο. Τα εξηγεί πολύ ωραία, φίλε. Πιστεύω ότι το Πάσχα ζει το όνειρό σου, ειλικρινά. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι τώρα για να καταλάβω αν όντως έχεις θρησκοπληκτεί εντελώς. Ναι. Πιστεύεις ότι το Χριστόβουλο τον φάγανε? Ειλικρινά απάντησε μου σε αυτή την ερώτηση. Πιστεύεις ότι κάποιες δυνάμεις τέλος πάντων επειδή ο Χριστόβουλος δεν ήταν αδεστός σε πολύ κόσμο. Πώς έχει βγει ο σενάριο. Θεωρίες συνωμοσίας, φίλε. Ότι ο Χριστόβουλος δεν πέθανε. Από καρκίνο νομίζω πέθανε. Ναι. Κάτι του κάναν τέλος πάντων ούτως ώστε. Να φύγει γιατί είχε τεράστια δύναμη. Τι ξέρω. Θεωρείς ότι υπήρχε κάποιο σχέδιο εξόντωσής του? Πολλές φορές αυτά τα κοροϊδεύουμε και βγαίνουν αληθινά. Τώρα δεν ξέρω στην προκειμένη περίπτωση τι γίνει. Okay. Mm-hmm. Αλλά εντάξει τώρα. Θεωρείς δεν το αποκλείεις δηλαδή. Στη ζωή, Νίκο, δεν έχω μάθει να μην αποκλείω τίποτα. Ναι. Στην κοινωνία που ζούμε και μαθαίνοντας. Δεν σέβεσαι ούτε τον αυτό σου να πούμε. Καλά, 100%. Πας να κλάσεις και. Αυτό, ναι. Δηλαδή. Μπροστά αυτά. Κατάλαβες, δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν. Και με τις σειρές που μας έχουν, που μας πολιορκούν τα τελευταία χρόνια και αυτά τα οποία βλέπουμε, γιατί κάποια αυτά μπορεί να βγάλουμε και από τη ζωή. Σειρά με αρχιεπίσκοπο δεν έχω δει. Όχι, με φάσεις που τρώνε κόσμο, ας πούμε. Και λες, ας πούμε, ότι δε, αυτό πρέπει να το φάμε. Το φάγανε και το έκανε να φανεί σαν ατύχημα. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Τι να σου.
Θεωρείς ότι ο Χριστόδουλος είχε δημιουργήσει τη δική του, έτσι, το δικό του κίνημα τότε. Το δικό του μικροί κίνημα. Ήμασταν ακόμα τότε. Ναι. Σας πάω με πάτε και τα λοιπά, να σας πω ένα ανέκδοτο. Δεν θυμόμαστε και πάρα πολλά. Ναι. Είναι η αλήθεια. Ο Χριστόδουλος ήταν η δεκαετία του 90, νομίζω ήταν η δική του δεκαετία. Δηλαδή, εκεί και προς 2000. Εκεί προς τα τέλη. Τέλη 90, αρχές 2000. Ναι. Μετά ήταν λίγο αργοσβήνης μόνη, οκ. Okay. Αλλά ήταν ένας ευχάριστος χαμογελαστός άνθρωπος. Okay. Ναι. Δεν ήταν ο κλασικός παπάς. Όχι, δεν ήταν. Που τον έβλεπες, ας πούμε, σοβαρό και τα λοιπά. Ήταν μια άλλη φάση. Ναι. Εντάξει. Ήταν αυτός με τον οποίο, δηλαδή, μπορεί να ήταν αρχιεπίσκοπος και να έχει ένα τίτλο, ας πούμε, okay. Αλλά άμα καθόταν σε μια παρέα με μένα, με σένα και άλλους δυο, ας πούμε, συνομήλικούς μας, θα κάναμε χαβά. Θα μας έλεγε, θα του λέγαμε και τα λοιπά. Δεν θα ήταν αυτό το πλαίσιο σοβαρότητας, παιδιά. Θα ήταν, ρε παιδί μου, χαβαλέ κατάσταση. Θα θυμόταν τίποτα και αυτό στα τανιάτα του. Καμιά λαλακία που δεν είχε κάνει, λογικά σαν νέος και αυτό, δεν είχε κάνει κάτι. Δεν ήταν μια ζωή τέτοια, οκ. Okay. Νίκο, η απαντή σου μέχρι τώρα με έχουν προβληματίσει την ερώτηση που έχω κάνει και νομίζω ότι είναι μια αναστρέψιμη κατάστασή σου. Γιατί? Εάν δηλαδή πιστεύεις ότι και τον Χριστόδουλο τον φάγανε, πάει να πει ότι. Δεν σου λέω ότι πιστεύω ότι τον φάγανε. Σου λέω ότι δεν το αποκλείεις όμως. Σε αυτή τη ζωή δεν αποκλείω τίποτα. Ναι. Τίποτα. Μπορεί τώρα κάποιος σε μένα να έχει πάει στα μάξια να μου κόβει τα φρένα. Έχουμε τέτοια θέματα να ξέρουμε να φύγουμε άλλο. Θα πάρω πατίνι. Έχεις κάνει τέτοιο κακό σε κάποιον, ρε φίλε, για να θέλει να σε φάει? Όχι. Ναι. Τουλάχιστον έχει πιστεύει. Δεν είναι κακό. Αυτό ίσως είναι και το κακό μου. Δεν επιθυμούμε το κακό του εχθρού μας. Ναι, εντάξει, αρχίζουμε και εμείς τις στιαπού και τις τέτοιες να πούμε για να καταλάβουν κάποιοι τι γίνεται. Όχι, εντάξει, κοίτα. Για να το. Επειδή φτάνουμε και στο τελευταίο διάλειμμα και για να μην νομίζει κανένα, γιατί ακούτε μια μισή ώρα εδώ πέρα τον Παπαδόπουλο, λες και είναι το 4Y. Εντάξει. Εγώ δεν είναι ότι δεν πιστεύω. Δεν είμαι φαν του να πηγαίνω στην εκκλησία. Δεν μ' αρέσει να πηγαίνω στην εκκλησία. Εντάξει, ξεκάθαρα. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα, αυτό το κόνσεπτ το οποίο γίνεται. Η πίστη σου έχει εξηγήσει πολλές φορές. Το λέω σοβαρά τώρα. Αν είναι βουλευτής, θα σε χτυπήσω. Λοιπόν. Δεν κάνει νηστεία. Έχει κρυφτεί πίσω το μικρόφωνο, δεν το βλέπω. Λοιπόν, η πίστη είναι ένα προσωπικό θέμα του καθενός. Όποιος θέλει πιστεύει, όποιος θέλει δεν πιστεύει. Κάτσε λίγο, θα μιλήσουμε και σοβαρά. Και σου λέω, η πίστη είναι κάτι το οποίο κουβαλάς μέσα σου. Εγώ, ας πούμε, από μικρό παιδί, όταν έμενα στην Τούμπα ακόμα, αυτός, όταν λέει κάτι σοβαρό, εγώ κάθομαι και τον ακούω με προσήλωση και παιδί μου και σέβομαι αυτό το οποίο λέει αυτός, επειδή δεν θέλω το χαρακτήριο τώρα στον αέρα, επειδή μεγάλη εβδομάδα, ρε παιδί μου, εντάξει. Αυτό τώρα βλέπει τι κάνει. Ρίχνει το επίπεδο αυτή. Δεν σέβεται τον συνομιλητή του. Τον άνθρωπο με τον οποίο 6 χρόνια τώρα κάνει εκπομπή. Ρε, συνέχισε. Εμείς να ματάς τώρα. Άσε, καλά τα έλεγε. Εντάξει. Συνέχισε. Λοιπόν, εγώ, ας πούμε, από μικρό παιδί και το κάνω ακόμα πριν κοιμηθώ, κάνω την προσευχή μου πριν κοιμηθώ. Από παιδί μικρό. Κάθε βράδυ. Καλά, εντάξει. Καμιά φορά. Καμιά φορά μπορεί να εστάζω πολύ και να μην πάρω ύπνο, α πούμε. Okay. Ναι. Αλλά κάνω την προσευχή μου, ρε φίλε. Τι κάνει ακόμα και τώρα. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα. Κόφτο, ναι, γιατί δεν έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Τι θέλει να εκτεθεί όταν λες αυτά τα πράγματα. Είναι κακό να κάνει την προσευχή πριν κοιμηθεί. Το πρωί, δηλαδή. Το βράδυ. Το βράδυ πριν κοιμηθεί, κάνει την προσευχή. Πάτερ ημών. 15 δευτερόλεπτα προσεύχομαι για του δικού μου ανθρώπου. Τι λες, ευχαριστώ Θεέ μου σήμερα που μου χάρισε αυτή τη μέρα και τέτοια. Όχι, ρε Νίκο. Δεν μπορώ να σου πω την προσευχή, λέω. Παιδιά, εντάξει, το θέλω. Είναι συγκεκριμένο αυτό που λες, παιδί μου, είναι κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Κάθε βράδυ από μέσα μου λέω το ίδιο πράγμα. Δεν το λέω, φωναχτάρε. Ναι, είναι προσευχή. Α, είναι δική σου προσευχή. Δεν είναι. Δικό μου. Έχεις και την εικόνα από πάνω να σε προσέχει. Πάμε σε διάλειμμα. Έχεις την εικόνα ή όχι? Πάμε σε διάλειμμα. Ρε, την έχεις την εικόνα, πες ρε. Ας το κομποσκίνη, τι κάνεις? Όχι, ρε, πουθενά. Κάθομαι έτσι. Πού κοιτάς, δεν είναι κάπου να σε βλέπει? Πώς θα σε ακούσει? Πάμε στο διάλειμμα. Είσαι νομίζω το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, το έχω ένα καφενέ. Ε? Έτσι πρέπει. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Θα σου τέλειαζε νομίζω ο ρόλος του καφενέτζι. Να έχεις έτσι ένα ωραίο καφενέ, ρε παιδί μου. Άφηνες και ένα μουστάκι, χαλαρός μέσα, ρε παιδί μου. Θα μπαινε, θα βγαινε κόσμος, οκ. Okay. Τα βλάει κομπολογάκι, από πίσω θα έχει. Έχω ένα καφενέ. Έτσι, αυτό. Αυτό. Όταν αυγατίσεις τα λεφτά που πέρασε από εδώ, πήγαινε να ανοίξει ένα καφενέ. Δικιά μου γνώμη. Έχουμε άλλο. Ποιο είναι, ποιο είναι, ρε.
τον Πάκο γιατί. Πώς ήρθε. Και αυτός είναι, ναι. Και αυτός είναι αρκετά. Μπαρμπαπάκο. Μπαρμπαπάκο, την πήρε τη Λασπάλμας. Την πήρε τη Λασπάλμας, παρατρέχοντα την έρθλα. Λοιπόν, Λίμπρο 107,4 Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, Βασίλης Καβαδίας, στη ρύθμιση του ήχου, σταθερά πίσω την κονσόλα, δεν κουνιέται, κολλημένος με ούχου. Παρά θα πάμε για κανένα 20 λεπτάκια ακόμα, 0-0 Αλαβές Μπαρτσελώνα, όσον αφορά τα μάτς τα οποία είναι σε εξέλιξη, στην Αγγλία, στο νησί και στο νέο γήπεδο της Τότεναμ, 1-0 έχει λήξει το μάτς. Τόσο πρόλογο για το τίποτα. Με τον γκολ του έριξε στο 88, παρακαλώ, κέρδισαν τα σπιρούνια την Brighton. Λύτρωσε την τότε να μου έριξε. Ναι, ναι, ναι. Και Watford Southampton 1-1. Ο Long, ο οποίος σκόραρε για τα Southampton, ο Shane Long, 7 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα. Είναι, φίλε. Κατευθείαν σέντρα. Ω, 0 Μπαρτσελώνα, με μαγεία του Λιονέλ Μέση. Όχι, ποιος το βάλε, ποιος το αυτός. Ποιος αυτός με το κακούμπου κλέμαλι, δηλαδή. Φοβερό γκολ βέβαια, ωραία ατομική προσπάθεια. Το 0-1 της Μπαρτσελώνα, αλλά θέλω να δω ποιος. Ο Αλένα. Αλένια. 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 Κάρλες Αλένια. Κάρλες Αλένια. Μάλιστα. Ένα νέο πρόϊον, φαντάζομαι, τον Ακαδημίου Λαμασία. Ωραίο. Ωραίο, αριστερό. Πλασέ, μέσα στην περιοχή. Πολύ ωραία κυκλοφορία της ομάδος του Βαλβέρδε. Καλά την Μπαρτσελώνα. Αν δεν κυκλοφορεί αυτή καλά την μπάλα, ποιος κυκλοφορεί. Μιλά σωστά. Ο Άριστος Σάββα Παντελίδη. Καλά την κυκλοφόρησε το Αγρίνο, είναι αλήθεια. Okay. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, ο Άρης ο οποίος έχει και φιλικό αύριο, 6 ώρα. Τι φιλικό, ρε Νίκο, άσε μας την ησυχία μας, τώρα αλήθεια. Με το νου που σου Βόλο, εκτός έδρας. Τι φιλικό είναι τώρα αυτό, ρε φίλε. Για ποιο λόγο μπορεί να γίνεται. Είσαι τυχερός που δεν πάω. Γιατί δεν πας, δεν πρέπει να έχουμε ενημέρωση. Αν πήγαινε, δεν θα έχουμε. Εγώ λέω ότι πρέπει να πας. Και να έρθει και το βράδυ εδώ. Το βράδυ δεν προλαβαίνω. Γιατί ρε φίλε, μην έρθει. Δεν προλαβαίνω. Τι είναι. Δύο ώρε είναι ο Βόλος. Δύο ώρε. 6, 8, 10 η ώρα εδώ. Μια χαρά. Ναι, κατευθείαν 8 η ώρα θα φύγουμε εμεί. Α, φύγει το 8.30. Έλα, 12.30 δεν πειράζει. Δύσκολα. Δεν θα πάμε. Τι έγινε, τι έγινε, τι έπαθο. Γιατί έπεσε κανένα 8 ώρα μετά. Ναι, δηλαδή. Ήρμπιζε, θα πάρει πέναλτι. Δεν θα πάμε, όχι. Θα είμαστε εδώ πέρα. Φίλε, όπου παίζει ο Θεό δεν θα είναι μοναχό. Είναι γνωστά αυτά. Έλα, τα γαγκαρία φιλικό τώρα. Αυτό το φιλικό για ποιο λόγο μπορεί να γίνεται. Για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα έστω θα δοθούν στι λάμπε πέρα την πλάκα. Λογικά τώρα πρέπει να γίνεται, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει. Τα έστω θα δοθούν στη λάμψη, στη φλόγα, με συγχωρείτε στη φλόγα. Εντάξει, το ίδιο είναι. Όσοι θα πάνε κάποιοι, θα το συνδυάσουν και σαν εκδρομή κάποιοι. Επειδή πα στο Βόλο, απλά κοθούσα τσίπορα αύριο το μεσημέρι και μετά πάνε. Πάνε στο τσίπορα θα πιουν, ρε Νίκο. Να πιούνε χάλα. Ρε φίλε, τις απολαύσεις είπαμε. Εντάξει, όχι όλες. Τσίπουρα πιες. Εσύ τη Μεγάλη Παρασκευή δεν πήρε τσίπουρα. Στον Κυραλέκο. Για τον νεκρό. Εντάξει, αυτά πίνω από αύριο για τον νεκρό. Τι να κάνουμε τώρα. Κύριο Σαλέκο, να ξέρω ότι θα έρθει η ώρα να πας. Θα με πάρεις τηλέφωνο. Okay. Να πας. Θα έχεις ένα καλό μπάτζετ. Καλό. Το καλό μπάτζετ. Αν θες να φας και φρέσκο ψάρι, πρέπει να έχεις ένα μηνιάτικο μπάτζετ. Εντάξει. Α. Ωραία. Ωστόσο, δεν θα πας για να φας φρέσκο ψάρι, θα πας για να πεις το μπουζάκι σου. Πού θα πάτε. Στον κύριο Αλέκο, φίλε. Σημαίνει θάλασσα. Τώρα μιλά σωστά. Αχά. Σωστά. Αχά. Αλέκο αυτό που έχει. Τι μαύρη θάλασσα. Ωραία. Το αγαπημένο στέκει του Λάζαρο Μπολόνι. Όταν θα πα λοιπόν εκεί πέρα. Α, το γνωρίζει δηλαδή τον ιδιοκτήτη. Αδελφό μου. Όταν θα πα λοιπόν εκεί πέρα. Πού είναι λίγο. Όχι, δεν είναι αδελφό μου, αλλά το γνωρίζω. Θα πα εκεί πέρα λοιπόν, θα έχει ένα καλό μπάτζετ για να πιει ούζο. Εντάξει. Και άμα δεν θα πα για να φάσει ένα ψάρι και να πιει τα κρασιά σου, θα έχει λεφτά. Εντάξει. Λεφτά. Δηλαδή μια παρέα. Ναι. Εσύ πόσα άτομα θα είστε, ας πούμε, για παράδειγμα. Και πας μια φορά το χρόνο εκεί. Πας μια φορά το χρόνο εκεί. Είναι δύο μεγάλες Παρασκευές που ήμασταν εκεί. Ναι, ωραία. 8 άτομα. Πόσο βγαίνει το κεφάλι. Μετά του ούζου. Ναι. Κάνα πεντάργο. Το κεφάλι. Για ούζο. Για ούζο, ξαναλέω. Για ούζο. Ναι. Το ούζο τι περιλαμβάνει από δίπλα. Του ούζου, ρε παιδί μου, και είναι στήσιμα. Δεν έχει ψάρι φρέσκο, θέλω να σου πω. Δηλαδή, άμα πα στο ότι... φρέσκο ψάρι, δηλαδή το, και το άτομο. Το φρέσκο ψάρι, νομίζω ότι. Μετά, άμα θα πει κανένα κρασί, νομίζω ότι φεύγει παραπάνω. Ανάλογα το ψάρι, ανάλογα το κρασί, ξέρει πώ είναι αυτό. Σε μια παρέα 8 ατόμων, δηλαδή. Κάτσε, Γανίκο, άμα σε μια παρέα 8 ατόμων. Δίνεται ένα παιδί. Μετά, κοίταξε να δει. Πα σε άλλα πράγματα, ρε φίλε. Μετά πα το τι ψάρι είναι, μετά πα το τι κρασί θα πιει. Μπορεί να έχει, ρε φίλε, κανέναν υπερμερακλή που να θέλει να πει το κρασί που κάνει 200 ευρώ, ξέρω εγώ. Ναι, όχι, ναι. Δεν μπορεί να ξέρει αυτό. Δηλαδή μια παρέα 8 ατόμων θα δώσει. Ένα 500 μέσα στο νερό. Για να φάει τι. Καλό ψάρι. Και βάλε. Προς τα πάνω φύγε.
700? Ναι, φίλε, ότι βγαίνει 4 βγαίνει το ούζο. 700? Πιθανολογώ πως ναι. Για να φάει τώρα, αμένα κοροϊδεύσει, εντάξει. Οκ, okay. Αφάει, okay, φίλε, εντάξει. Ναι. Άμα θα φύγει το κρασιά τη και τώρα τη και τάλα. Άρα θες ένα εκατοστάρικο το άτομο δηλαδή περίπου. Πιστεύω πως ναι. Αλλά φίλε, το ταραμά δεν έχει φάει. Πατέ γαρίδα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πατέ γαρίδα. Εγώ μεταξύ πλάκα είναι τα. Τα νηστή, δηλαδή, καταρχάς, δεν μπορώ το καλαμαράκι σε οποιαδήποτε μορφή του. Όχι ότι δεν το τρώω, γιατί το τρώω, ρε παιδί μου, αλλά δεν με τρελαίνει. Βασίλη, αν θες από πίσω να βάλεις κάτι, θα το έτσι, δεν με τρελαίνει. Τον έχουμε ζαλίσει σήμερα, να ξέρεις. Θα δηλώσει παρέτηση. Α, συγγνώμη, δεν το ήξερα, αδελφέ μου. Μετά θα πας για ποτό. Μεγάλη Τρίτη, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, βλάσφημε. Τι είμαι, πατέρα σου είμαι. Όχι, δεν τον αφήσει να μιλήσει, φίλε, το σιωρά αυτό σου λέει. Είμαι πατέρα σου, όχι. Θείο σου, όχι. Μουνιάδο σου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το VAR χρησιμοποιούν στο Αλαβές Μπαρτσελόνα. Ναι, έχει ένα περίεργο γκολ. VAR πέναλτι λέει. Είναι πέναλτι. Για την Μπαρτσελόνα, μάλιστα. Πέναλτι, ρε. Πέναλτι γράφω από κάτω. Χέρι. Α, στο χέρι, ναι, σωστά. Σωστά. Άρα το κάνει 0-2 η Μπαρτσελόνα εδώ. Αντίο. Ο Αμπελάρδο. Δεν είναι αυτό. Τι ρίπνο είναι αυτό όμω. Άλλο πρέπει να είναι. Πενάλι για την Παρσελόνα δεν έχει μέση από ό,τι βλέπω. Στον Πάγκο είναι. Σουάρε στην εκτέλεση. Δεν πρέπει να παίζει. Πόσα χρόνια σου άρεσε η Παρσελόνα. Αρκετά. Αρκετά. Πω από κάτω όπω δεν σταματάει, ρε φίλε. Ατελείωτο είναι. Χωρί ανάσα. Έτσι που λε ναι, για τον κύριο Αλέκο, να ξέρει. Όταν θα έρθει λοιπόν η ώρα θα μιλήσουμε μαζί. Ευχαριστώ, να... δεν θα πάρω. Εντάξει, φίλε, εδώ μιλάμε για άλλη γευστική εμπειρία τώρα. Μια φορά που. Άμα θέλετε, βγάλει εκεί πέρα με τα τέτοια εκεί πέρα τα... του Μπαχτσέ τώρα τα ίδια και τα ίδια, οκ. Okay. Βρίσκει και στη Θεσσαλονίκη, φίλε, αλλού καλύτερα. Δε. Συμφωνώ. Okay. Συμφωνώ. Απλά είναι. Είναι μια εμπειρία ζωή. Είναι εμπειρία, είναι ρε παιδί μου από τα ρεστοράν Θεσσαλονίκη, τα πιο τέλο πάντων. Γνωστά και. 0-2 Μπαρσελόν. Ψαρό ρεστοράν για την ακρίβεια τώρα, έτσι. Γιατί θα πα εκεί πέρα να φάσει. Ριμπάι. Ναι. Οκ. Αλλά εντάξει, τίμιο λαϊκό παιδί, δεν είσαι για τέτοια, οκ. Okay. Μάλιστα. Μπάθαμε εκεί. Μακαριά, τώρα. Μεγάλη Παρασκευή, φίλε. Μάλιστα. Πάνε τώρα, μεγάλη, σήμερα ψάξεις σε κάνα ουζερί στην Περάκη, στον Μπαχτσέ, πάρε τηλέφωνο, του πεις θέλω μεγάλη Παρασκευή βράδυ τραπέζι. Να, αν δεν είναι δικό σου. Γιατί θα είναι όλα κλεισμένα. Καλά. Έχουμε δικό μας άνθρωπο, δεν ξέρω. Ναι, οκ. Άμα τον πάρεις, θα σου πει, αργά με πήρες. Τώρα μου το λες. Έλα και θα σε φτιάξω. Έλα και θα δούμε. Αυτό ναι. Το έλα και θα ακριβώς. Δούμε. Ακριβώς. Έτσι είναι η φάση. Άλιστα. Μακαριά. Θα δούμε θα γίνει. Σέρτζιο Μακαριάν. Σέρτζιο Μακαριάν. Γιατί έχω αρνήσει μέχρι στιγμής άλλα πράγματα για αυτή την εβδομάδα. Ναι. Για την Πέμπτη βασικά. Όχι για την Πέμπτη βράδυ έχω αρνήσει. Παρασκευή θα δούμε. Δεν θα πάει Σταύρωση. Μετά τη Σταύρωση. Μετά τη Σταύρωση τι ρε φίλε. Μετά τη Σταύρωση ύπνο έχει. Μεγάλη Παρασκευή είναι μετά. Πέθανε. Μετά την Σταύρωση θα πάω να δω την ταινία τη χρονιά. Τι, Avengers. Ναι. Μπράβο, ρε. Εδώ και τώρα βγαίνει αυτό. Την Πέμπτη νομίζω στην Ελλάδα. Να δούμε, όντως. Έκλεισε εδώ και δύο εβδομάδες. Παραδόξως. Στην Comfort και περιμένω να πάω το δω. Εγώ που σινεμά πάω σπάνια και γενικότερα οι ταινίες με τους υπερήρωες δεν μου αρέσουν. Ναι. Δεν μου αρέσουν. Ρε, παιδί μου, δεν τρελαίνομαι κιόλας. Τους Avengers που έχω δει και τους δύο. Το τρίτο δεν είναι αυτό τώρα και τελειώνει. Ναι. Αλλά στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και όλα τα Iron Man, όλα τα Thor, όλα τα Captain America. Το από όλα αυτά έχω δει μόνο τα Captain America που επίσης μου άρεσαν. Ναι. Από όλους αυτούς. Για να συλλάβεις το πλήρες story, παιδί μου, πρέπει να δεις όλα πριν πας στο τελευταίο. Εντάξει, ρε Νίκο. Τέλος πάντων, στους δύο Avengers που πήγα και είδα μου άρεσαν και τα δύο. Αλλά αυτό λέγοντα θα ξεπεράσει, λέει, σε εισιτήρια και το Τιτανικό. Είναι προβλέψεις. Μάλιστα. Okay. Και θα πάμε να το δούμε. Μεγάλη Πέμπτη βράδυ θα πας να το δεις. Μεγάλη 11.30 ώρα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Έλα. Με ποπκόρν και κοκακόλα. Τι? Με ποπκόρν και κοκακόλα. Η popcorn είναι νάτος, τώρα δεν ξέρω. Πού είναι η απόλαυση, Νίκο, πάλι νιώθεις την απόλαυση. Πού είναι η νηστεία, νάτος βασικά, δευτερεύουσα όχι, πάλι νηστεία. Όχι, popcorn θα φάει. Για το popcorn τι νηστίσιμο δεν είναι. Ρε φίλε, εγώ έχω καταλάβει το νόημα της νηστείας. Εσύ που την κάνεις δεν την έχεις καταλάβει. Ωραία. Αφού καπνίζω, το ρε, popcorn Νίκο. Είναι νηστίσιμο. Δεν είπε κανένα ότι δεν είναι νηστίσιμο. Έχει τα βουτυρά του από πάνω, νηστίσιμο είναι. Και το πάντων. Τσιγάρο νηστίσιμο είναι. Αλλά είναι απόλαυση. Εσύ μας είπες ότι πρέπει να στερηθείς. Ωραία. Άμα θα πας εκεί πέρα με κανένα κουβά popcorn και κοκακόλα από δίπλα. Τι στερείσαι, Νίκο Παπαδόπουλε, ρωτάω εγώ. Μα δεν καπνίζω! Και αυτό μέσα στο πλαίσιο. Δεν μπορώ να το κάνω. Και αυτό μέσα στο πλαίσιο. Πάνω απ' όλα όμως. Ή θα ασκητέψεις σαν το Σωτήρι Δασκαλάκη και εκεί θα σου πω ότι ναι, ρε φίλε, κάνει νηστεία. Ωραία. Ή θα τρως κανονικά. Αυτό το αλακάρτο δικό σου δεν το μπορώ. Και το περισσότερο ναι. Κρατούσα κάτι για το τέλος.
Σκόπιμα, δεν το είπα στο ξεκίνημα τη εκπομπή. Ήρθε το τέλο, λέτε 10 παρά 10. Ε, πες το τώρα. Όπου, πες το τώρα. Όπου να είναι. Πες το. Εντάξει, θα βάλουμε και ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. Πες το, φίλε. Το κρατήσω σκόπιμα για το τέλο. Πες το λοιπόν για το τέλο. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Πρέπει. Έχει γύρω άλλο. Σβήστε τα φώτα λίγο, Βασίλη. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα. Άντε, ρε, λέγε. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα δικά σου. Α, ωραία είναι και έτσι. Καλό. Καλό, ατμοσφαιρικό. Καλό, ο ζωγό θα κάνει έτσι. Για πες. Γλυκιά μας, Τζέσικα. Λοιπόν. Πάνω απ' όλα, εντάξει, τώρα σοβαρά θα το πω αυτό το μου. Οκ, η νηστεία και τα λοιπά. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι, δεν ανιστεύουμε. Οκ. Και να... Η νησία είναι θέμα επιλογής. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι. Καλοί ανθρώποι, θα πω. Ανθρώποι. Δηλαδή, το να νηστεύεις μια εβδομάδα ή 40 μέρες από όλα και τις απολαύσεις. Και τσιγάρα θέλετε και σεξ θέλετε, ό,τι θέλετε. Αλλά όλο τον υπόλοιπο χρόνο να κατεβάζεις Παναγίες. Εντάξει. Να είσαι. Τι εννοείς να κατεβάζεις Παναγίες, Νίκο? Ναι, να είσαι ούστης. Τι εννοείς με αυτό? Να φέρεσαι άσχημα στους ανθρώπους. Να ρουφιανεύεις και να κάνεις και να κάνεις, τότε δεν έχει νόημα νηστεία. Δεν έχει. Εντάξει. Πάνω απ' όλα, μην νηστέψετε. Κύριε, το ρουφιανεύεις νομίζω το χειρότερο από όλα αυτά που μπορεί να πει. Μην ρουφιανεύετε. Αυτό, μην ρουφιανεύετε. Δηλαδή, όλα τα άλλα, οκ. Okay. Το ρουφιάνο όμως δεν τον αγάπησε κανένας. Και ο ρουφιάνος κάποια στιγμή, να ξέρετε, βγαίνει στην επιφάνεια. Βγαίνει. Μπορεί να νομίζει ότι τα κάνει από πίσω μυστικά κτλ. Αλλά το ρουφιανιλίκι πάντα θα βγει στην επιφάνεια. Είναι σαν το πλαστικό μπουκάλι στη θάλασσα. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Όχι πλαστικά σε θάλασσα και παραλίες. Λοιπόν, μην νηστεύετε, μην κάνετε τίποτα από όλα αυτά. Να είστε καλοί άνθρωποι. Αυτό έχει σημασία. Να έχετε το κούτελό καθαρό, να πέφτε το βράδυ να κοιμάστε με καθαρή τη συνείδησή σας και να είστε εντάξει προς τους συνανθρώπους σας και σε αυτούς με τους οποίους συναναστρέφεστε. Και ας τρώτε και κρέας τη μεγάλη εβδομάδα, εντάξει, και ας καπνίζετε πούρα τη μεγάλη εβδομάδα και αμπλέξετε και να πάτε σε swing party, αυτά που τα λένε να πούμε τη μεγάλη εβδομάδα. Αλλά να είστε καλοί άνθρωποι. Κοινωνικό μήνυμα. Sponsored by Ελληνική Αρχιεπισκοπή. Πατριαρχείο. Πατριαρχείο Ρωσολύμων. Ναι. Σποτάκι από πίσω. Ναι. Μάλιστα. Το κρατάμε, Νίκο, αυτό. Όντως, αυτό είναι το μήνυμα. Το αναστάσιμο μήνυμα, αυτό δεν είναι. Έχω άδικο. Καθόλου, Νίκο, δεν έχεις άδικο. Έτσι. Αφήστε τις νηστείες, οκ. Να μην είστε νόπανα, θέλει να πει, αλλά επειδή είναι νόπανα. Ναι, 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 ναι. Το λέει να είστε καλή άνθρωπη. Μην είστε νόπανα. Άνα, αυτό θέλει να πει τόση ώρα. Εντάξει. Μην είστε στρατιαπού. Λοιπόν. Έτσι. Αυτό, να είστε καλοί άνθρωποι. Όχι ρουφιανιλίκια. Γιατί το ρουφιανιλίκι, ειδικά σε αυτή την πόλη, πάει σύννεφο. Μη ρουφιανεύετε. Να είστε παντελονάτοι και παντελονάτες. Και σωστοί και σωστές. Και να πάτε τώρα μεγάλη τρίτη και να πάρετε 6 Big Mac, να πούμε από γνωστή αλυσίδα fast food. Ψήθηκες. Πω, πονάχαμε τώρα. Κατάλαβες. Αυτό. Και το άλλο και είναι με το κοτόπουλο που έχει, ρε φίλε, το μεγάλο. Το big taste. Με το μεγάλο το κοτόπουλο που είναι μέσα. Εκείνο το υπερτοξικό κοτόπουλο, δηλαδή που το καταλαβαίνει το που το βλέπεις, αλλά είναι τέλειο. Το big taste με το bacon μέσα που έχει. Έχει και bacon, δεν θυμάμαι. Διαλέγεις άμα θέλει να έχεις bacon. Είναι ένα μεγάλο που έχει ένα μεγάλο κοτόπουλο μέσα. Big tasty chicken. Ναι. Αυτό, ναι. Αυτό μάλλον είναι. Το burger εκείνο το τεράστιο λες, ρε. Ναι. Το big tasty. Με το ναι. Κοτόπουλο όμως. Το big tasty. Big το tasty big tasty. Tasty. Ναι, big tasty, βεβαίως. Πολύ δυνατό. Ναι. Εντάξει. Και οι κοτομπουκιές που έχει. Τώρα, να είχαμε τώρα. Κοτομπουκιά εκεί πέρα, φουτάς, τρως, βουτάς, τρως. Να είχαμε τώρα, Νίκο. Πάμε. Όχι, πριν που είχα μια υπογλυκαιμία, είχα κάτι λέει και στρώθηκα, ήμουν κομπλέ. Δεν πεινάω τώρα, απλά τώρα με. Ξέρεις, η λεμαργία, ρε παιδί μου. Πάλι γυρνά στο μυαλό μου, είναι λίγο η κατάσταση. Μπα, όχι. Έχει κάτι μέρες που το έχω κόψει, αν ξέρεις, δηλαδή το Σάββατο που αναγκαστικά έπρεπε κάτι να φάω, γιατί αν δεν έτρωγα θα έπεφτα για ύπνο και δεν θα ξυπνήσω ποτέ την Κυριακή. Κατά τα άλλα, είναι μια εβδομάδα που είμαστε σε καλούς ρυθμούς. Τώρα, εντάξει, από την Κυριακή θα ξεφύγουμε πάλι μέχρι Τετάρτη και από Πέμπτη πάλι θα ξαναστρώσουμε. Δεν έχει να κάνει. Εντάξει. Έτσι όπως κάθεται φέτος, φίλε, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Θα είναι όλη την ώρα το τσαλάκωμα. Όλη την ώρα. Έχει να γίνει. Όλη την ώρα. Σφαγή του δράμα, λέει. Ναι. Και έχω να πάω σε δύο χωριά. Και τη Ρηχή και Τετάρτη. Τετάρτη, πού θα πας? Έχω να πάω σε ένα άλλο χωριό. Εκτός Θεσσαλονίκης. Εκτός Θεσσαλονίκης. Πολύ ναι. Εκτός. Στα σύνορα με. Πού. Σκόπια. Πού θα πας? Στα σύνορα με Σκόπια σε ένα χωριό, ρε φίλε, και πηγαίνουμε κάθε χρόνο.
Ποιο πες το, μυστικό είναι! Πλατανιά λέγεται. Πλατανιά. Όχι, ή Πλατανιά. Πλατανιά είναι, είναι κάτω στην Κρήτη. Ναι. Είναι η Πλατανιά. Είναι έξω από το Πολύκαστρο. Μάλιστα. Υπάρχει φίλο. Υπάρχει φίλο εκεί πέρα. Φίλο φίλου. Ναι. Ο πατέρα του φίλου βγήκε σύνταξη και έφυγε στο χωριό και έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό σκηνικό εκεί. Στο οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι η πρωτομαγιά όπω θα έπρεπε να είναι. Μάλιστα. Μέχρι στεφάνε μα δεν μπορεί να φτιάξει. Αχά. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Εμεί τοπικά εδώ πέρα σπίτι. Φουφού θα δουλέψει. Κρατάει και θα ψήσουμε. Εντάξει, θα γίνει δουλίτσα. Δεν θα κάνουμε κάτι εκεί φέτος. Ούτε αρνιά ούτε τίποτα. Ήταν εισήγηση, απόφαση δική μου βασικά. Ναι. Γιατί, πρόσεξε. Ή θα το κάναμε στο φούρνο, στη γάστρα, οκ. Okay. Καλό. Ναι, καλό. Αλλά το κάνουμε χρόνια. Ή δεν το κάνουμε καθόλου. Και τους λέω, καθίστε λέω να ψήσω εγώ δύο μέρες και αμένω το κάνουμε μετά από δύο-τρεις. Κάντε την πρωτομαγιά, λέω το τέτοιο. Το κατσίκι. Ναι. Εντάξει, να φάμε και λίγο. Δηλαδή, να σου πω κάτι, γιατί το Πάσχα είναι και κάρβουνο. Είναι το τσιτσί, είναι να κάτσει πάνω από την πιστεριά. Είναι και αυτή η φάση τώρα. Ναι, είναι να πας στο τραπέζι και να είσαι φαγωμένος, είναι γνωστά αυτά. Είναι αυτό, να πας στο δηλαδή ναι, και να πεις δεν μπορώ άλλο, αλλά θα φάω λίγο ακόμα. Ναι. Γιατί πάντα αυτές τις μέρες υπάρχει χώρος για λίγο ακόμα. Είναι πολύ βασικός κανόνας αυτός. Και πάντα στο τραπέζι το οποίο θα κάνετε, προσέξτε να έχει ένα καλό γλυκό μετά. Το τραβάει. Ένα παγό. Το πας πολύ μακριά, φίλε. Ακόμα στη Μεγάλη Τρίτη. Εντάξει, τι. Έχουμε νηστεία μέχρι. Προετοιμαζόμαστε, φίλε. Και κάποιοι κάνουν νηστεία κανονική, όχι σαν δική σου την περίεργη να πούμε. Τη γιαλατζή. Που θα μου πας τώρα Πέμπτη βράδυ και θα μου βλέπεις The End Game και. Τι έκανα, μην πάω να δω. Είσαι με τα νάτσο εκεί πέρα και ο Άιντε Χό στο μέσα στο κασέρι και μπάιντε. Όχι, νάτσο δεν θα φτιάξω. Όχι, νάτσο. Πόπο και τσέντερ να είχαμε τώρα λίγο νάτσο. Καλά θα ήταν. Λοιπόν, τι θα έλεγε να φύγουμε, Νίκο Παπαδόπουλο. Σιγά σιγά. Να πάμε να προσκυνήσουμε την Κασιανή και εμείς. Ή έκλεισε θα... το μαγαζί για σήμερα. Δεν ξέρω. Βασίλη, θα σε πάω. Δεν έχει ολονυχτία σήμερα. Ανακατέσουμε λίγο ακόμα μέχρι να ψήσει δηλαδή. Οκ, okay, ρε φίλε. Κάτσε λίγο. Τι γίνεται. Να κάνω τηλεφώνημα ακόμα. Μάλιστα. Δώσ' μου λίγο. Εντάξει, μέχρι να μαζέψω μέσα έξω χρόνο, μην αγχώνεις. Ευχαριστούμε τη στοίχημα που ήταν μαζί μας απόψε. Βεβαίως. Βεβαίως. Στοίχημα.gr, κατεβάζετε εύκολα δίνει και απλά. Σε πολύ καλή απόδοση να αναστηθεί οξτώ στο Μεγάλο Σάββατο, να ξέρετε. Το δίνει. Νίκο, 1,50 το δίνει. Ένα παιδί καλό. Για κάποιον που παίζει έτσι στοίχημα σαν το κογλύφος, καλό είναι. 1,50 ρε φίλε, όσο πλησιάζουμε πέφτει. Πάνω το τώρα που γυρίζει. Και αυτό το έχει στοίχημα. Αν θα αναστηθεί ή όχι. Φοβερό. Λοιπόν, τώρα πρώτα την πλάκα. Η στοίχημα καθημερινά, παιδιά, έχει πάρα πολλές επιλογές. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και τέτοιες μέρες μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε Ευρωλίγκα, σε Premier League, σε Primera Division. Όπου υπάρχει παιχνίδι, εκεί είναι και η στοίχημα. Στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή. Σου άρεσε αυτό με το 1,50, ε. Σου άρεσε. Σταύρος, Μεγάλη Πέμπτη, 1-0-5. 1-0-4 τώρα που μιλάμε. Όλο και πέφτει, προλαβαίνετε. Κάντε cash out όσοι έχετε παίξει. Μήπως και γίνεται τέτοια στραβά. Γιατί έχουμε και cash out. Λοιπόν, αύριο εδώ, ε. Πέμπτη, όχι. Τελευταία. Αύριο τελευταία εκπομπή, δηλαδή. Αύριο τελευταία. Και μετά ξανά τα επόμενα τρία. Αυτά είναι καλό να γίνονται. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Μένετε ζωσμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας. Εδώ με τη ζούγκλα του. Εμείς αύριο εδώ ξανά στις 10.